Αποστόλου Θωμά στην Ανάσταση ως απάντηση στη θέση εάν δεν δώσω τα χέρια του τα σημάδια από τα καρδιά και δεν βάλω το χέρι μου στην πλευρά του δεν θα πιστέψω. Τα λόγια αυτά αναφέρονται σε όλους εκείνους που και σήμερα παίρνουν την ίδια θέση και μένουν μέσα στην απιστία σε όλη τους τη ζωή και πεθαίνουν άπιστοι και πάνε έτσι στο δικαστήριο του Θεού, όπου σύμφωνα με τα λόγια του Κυρίου τους περιμένει βέβαια η καταδίκη. Μάρκου Ιώτα Σύγματα 16. Ο Κύριος Θεός θέλει και εμείς εδώ, όσο είμαστε εν σώματι στη ζωή, να ζούμε και να περπατούμε με την πίστη και όχι με την όραση. Κορινθίους Β 5-7. Όλα όσα είναι δυνατό να δούμε και ψάσουμε περνούν στη γνώση. Και αυτό το πράγμα ο Κύριος το άφησε για το μεταθανάτιο κόσμο και το μέλλον αιώνα. Για τώρα τα έκρυψε όλα με πέπλο μυστηρίου και μας άφησε ως μόνο βέβαιο μέσο την Αγία Πίστη. Γιατί είναι έτσι? Δύσκολη απάντηση στο ερώτημα αυτό. Μας το άφησε ο Κύριος μέσα στη σοφία του. Εν μέρει μπορούμε να κατανοήσουμε ότι αυτό έγινε για να έχει μεγαλύτερη αξία η πίστη και για να είναι μεγαλύτερη ανταμοιβή για εκείνον που ούτε είδε ούτε έψευσε αλλά πίστευε σε όλη του τη ζωή και ζούσε με την Αγία Πίστη και για όποιον κατέθεσε και τη ζωή του για την πίστη στον Κύριο μόνο σου Χριστό. Για να διευκολύνω την κατανόηση θα φέρω παράδειγμα από την προσωρινή ζωή του ερημίτη. Πέτρεψε να ειδώ και να ακούσω για μερικά δευτερόλεπτα κάτι από τα ουράνια οράματα. Αυτό με χαροποίησε τόσο πολύ που λίγο έλειψε να μην αντέξει η καρδιά μου και πάω προσωρινά σε έναν άλλο κόσμο. Γνωρίζω μόνο ότι μετά το όραμα αυτό δεν μπορούσα να συνέλθω για πολύ χρονικό διάστημα και να συνηθίσω αυτόν τον κόσμο. Όλα στη γη έγιναν σκοτεινά και άχαρα και έχασα την επιθυμία για κάθε γήινη ενασχόληση γιατί όλη μου η καρδιά και η ψυχή ήταν εκεί που είχα δει το όραμα. Ο Κύριος θέλει να ζήσουμε εδώ στη γη ορισμένο χρόνο και να αποφασίσουμε με την ελεύθερη βούλησή μας πού θα πάμε μετά το σωματικό μας θάνατο. Στην ουράνιο βασιλεία του Κυρίου Θεού ή ας μην το δώσει ο Θεός σε κανέναν άδη του σατανά στα βασανιστήρια. Μην απατάτε κανείς. Ακόμη είναι ζωντανός ο αδερφός Ντούσαν και ο ίδιος θα μας πει ότι στον Παράδεισο, στην Ουράνιο Βασιλεία, εκτός από Ορθοδόξους, δεν είδε ούτε ένα Μασόνο, ούτε έναν Ιαχωβά, ούτε χιλιαστή, ούτε κομμουνιστή, ούτε διαμαρτυρόμενο, ούτε οποιοδήποτε από τους, αθέους αιρετικούς, αλλοπίστους και σατανιστές που ασχολούνται με τη μαγεία τους αμετανοήτους αμαρτωλούς. Η βέβαιη θέση όλων αυτών είναι στον Άδη, στο αιώνιο πύργο. Κατά τα λόγια του Θεού, Ματθαίου KE 46, η ουράνια βασιλεία είναι ετοιμασμένη για τους Ορθοδόξους. Αυτό το είδε με τα μάτια του αδελφός Ντούσαν, που ζει ακόμα και είναι δυνατόν να τον ακούσουμε με το στόμα του. Γι' αυτό, αν αυτό είναι απαραίτητο, δώσε και τη ζωή σου, μην εγκαταλείπεις την πίστη και η Αγία Ορθόδοξη πίστη σίγουρα θα σε σώσει. Ανάμεσα σε όλα τα κακά που ξεσηκώθηκαν εναντίον σε εμάς τους Ορθοδόξους, τώρα ο Σατανάς ξήκωσε και τους υπηρέτες του να επιβάλλουν στον καθένα με τη βία να πάρει το σατανικό αριθμό 666. Είτε στο μέτωπο, είτε στο χέρι, ή σε οποιαδήποτε άλλη θέση είναι δυνατόν, όπως στο νόμισμα ή αλλού. Φυλάξου χριστιανέ όπως από τη φωτιά να μην πάρεις αυτό το σατανικό αριθμό. Προτιμότερο να πεθάνεις από πείνα, να καείς στη φωτιά παρά να σε σφραγίσουνε με αυτό το σατανικό αριθμό. Με κλάματα μου απευθύνθηκε ένας χριστιανός λέγοντάς μου ότι ένας φίλος του δέχθηκε με απάτη στο χέρι τον αριθμό αυτό και ρωτούσε τι θα έπρεπε τώρα να κάνει,
Τίποτα άλλο δεν του έμεινε παρά να κόψει το χέρι και να το πετάξει και να απευθυνθεί στον Κύριο Θεό με δάκρυα μετανοίας για συγχώρηση. Εμείς οι Ορθόδοξοι έχουμε τον Άγιο Σταυρό, ενώ ο Σατανάς έχει το σατανικό αριθμό 666, για τον οποίο ήδη έγραψε πριν 2000 χρόνια ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος στην Αποκάλυψη. Φυλάξου αδερφέ, χριστιανέ, φύλαγε την ψυχή σου που είναι πιο ακριβή από τον κόσμο όλο. Αν δεν πιστεύεις αυτό, βάλε το ένα σου χέρι πάνω σε αναμένη φωτιά και θα δεις πόσο μπορείς να το κρατήσεις. Αλήθεια, δεν θα δίνες τον κόσμο όλο εάν αυτός ήταν δικό σου μόνο και μόνο να γλιτώσεις από τη φωτιά? Στον άλλο κόσμο το πυρ είναι αιώνιο και από αυτό δεν υπάρχει λύτρωση για όποιον πέσει μέσα. Και θα πέσει μέσα σε αυτό όποιος δεν τηρεί την Αγία Ορθόδοξη Πίστη και δεν ζει σύμφωνα με αυτή. Τέλος, σε όλους εκείνους που κοπίασαν να βγει στους αναγνώστες αυτό το έργο, ας δώσει ο Κύριος ουράνια αμοιβή στην ουράνια βασιλεία του, σαν αυτές που μόνον ο Κύριος ο Θεός μπορεί να δώσει. Ας βοηθήσει επίσης ο Θεός τους αναγνώστες να κάνουν ό,τι κάτι αμέσως για τη σωτηρία τους, καθώς και να προσεύχονται για τους αφελείς αμαρτωλούς που έπεσαν στον Άδη, όπως είπε ο Άγιος Αρχάγγελος Γαβριήλ, γιατί στη Δευτέρα παρουσία γίνονται δεκτές προσευχές για την απολύτρωση αυτών που έπεσαν στον Άδη, εκτός για εκείνους που δεν είναι ορθόδοξοι χριστιανοί. Σκότωσαν συνειδητά ή συνειδητά αρνήθηκαν τον Κύριο Θεό και τον βλαστήμησαν. Για αυτούς είναι ανώφελο να προσεύχεται κανείς. Τέλος, σε όλους τους ορθοδόξους χριστιανούς που βοηθούν σε αυτό το έργο ή το διαβάζουν με σκοπό να το εφαρμόσουν στη ζωή τους και να σωθούν, καθώς και σε αυτούς που επιστρέφουν στην Αγία Ορθόδοξη Πίστη, στέλνω αθωνική ευλογία με τις πιο ωραίες εν Χριστώ ευχές. Αμήν. Αρχιερμανδρίτης Στέφανος ο Σέρβος, Αγιορείτης Καρουλίτης, Μονή του Αγίου Σάβα, πρώτου Αρχιεπισκόπου Σερβίας στο Άγιο Όρος, Οκτώβριος του Εκκλησιαστικού Έτους 1986. Όραμα του άλλου κόσμου, αληθινό γεγονός και σύγχρονο θαύμα. Ομιλή ο Ντούσαν. Σε όλες μου τις εκθέσεις προσπαθώ να παρουσιάσω με τη μεγαλύτερη δυνατή πληρότητα τα αληθινά γεγονότα που έζησα στις 11 Ιουλίου 1976, στα 48 χρόνια της ζωής μου. Χάρη σε αυτά τα πνευματικά οράματα άλλαξε από τότε η ζωή μου όλη. Ως ανάπηρος πολέμου πηγαίνω κάθε χρόνο για θεραπεία σε κάποιο από τα ιαματικά μας μπάνια. Έτσι και εκείνη τη χρονιά του 1976, το τέλος του Ιουνίου και μέρος του Ιουλίου το πέρασα στα μπάνια της Ματαρούσκα. Έμενα στο ξενοδοχείο Ζίτσα. Μετά από 10 μέρες θεραπείας διέκοψα στις 9 Ιουλίου προσωρινά τη διαμονή μου στα μπάνια λόγω επιστροφής στο σπίτι μου στο Κραγκούγεβιτς για να παραστώ στην επόμενη μέρα στο ετήσιο μνημόσυνο μιας στενής συγγένισσάς μου. Μετά την τέλεση του μνημοσύνου, κίνησα την άλλη μέρα στις 11 Ιουλίου, λίγο πριν από τις 10, με το αυτοκίνητό μου από τον Κραγκούγεβιτς για τα μπάνια της Ματαρούσκα, για να συνεχίσω τη θεραπεία που άρχισα. Όταν έφτασα στη γέφυρα του Ίμπαρ, στο Γκράλιεβο, συνάντησα διακοπή στη συγκοινωνία που οφειλόταν σύμφωνα με τη διήγηση των παραπάνω οδηγών σε σύγκρουση αυτοκινήτων κοντά στο πρατήριο καυσίμων στο δρόμο προς το μοναστήρι της Ζίτσα. Η τροχιά άφησε εκ περιτροπής τα οχήματα προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση. Αυτό καθυστερούσε την κυκλοφορία. Αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις δεν υπάρχουν καλύτερη λύσεις. Βγαίνοντας από τη γέφυρα πήρα το δεξιό δρόμο που πάει προς τη Ζίτσα. Σε απόσταση κάποιων δεκάδων μέτρων από τη γέφυρα βρίσκεται τοπική στάση λεωφορείων για τη μεταφορά ταξιδιωτών προς την κατεύθυνση Ζίτσα και μπάνια της Ματαρούσκα. Στη στάση περίμεναν το λεωφορείο καμιά δεκαριά ταξιδιώτες και ανάμεσά τους ένας καλόγερος και μια καλόγρια, χτυπητή από την ωραία τους όψη. Σε αυτό το τμήμα του δρόμου το έδαφος είναι λίγο επικλινές και είχα καλή ορατότητα.
Ενώ η μικρή ταχύτητα συνέβαλε στο να προσέχω καλύτερα τι συμβαίνει μπροστά μου, παρατήρησα ότι ο καλόγερος ήταν μετρίου αναστήματος, εδομηντάρης, με ασπρισμένο πυκνό και κυματιστό γέννη, αλλά από την κινητικότητα φαινόταν σαν 50 χρονών. Φορούσε μαύρο καινούριο ράσο. Φορούσε καλυμάφι καλυμμένο από μακρύ μαύρο επανοκαλύμαφο που έπεφτε στις πλάτες του. Στο στήθος κρεμόταν από αλυσίδα ή κορδόνι λαμπρός σταυρός και από άλλη αλυσίδα ή κορδόνι ένα είδος εγκολπίου ή εικονιδίου σαν την Αγία Θεοτόκο με τον Ιησού Χριστό. Ήταν γυναικείο πρόσωπο με παιδί. Η καλόγρια που στεκόταν δίπλα του φορούσε μακρύ μαύρο φόρεμα. Στο κεφάλι είχε το ίδιο καμιλάφι με του καλογέρου, μόνο που το μαύρο πέπλο της έπεφτε στους ώμους. Ήταν μετρίου αναστήματος με μεγάλα πολύ ωραία μάτια. Στο τράχυλό της κρεμόταν σταυρός και εγκόλπιο όπως και του καλογέρου. Όλα αυτά λαμπύριζαν στον ήλιο. Εγώ τότε δεν γνώριζα την καλογερική ενδυμασία. Με την ύψωση του χεριού ο καλόγερος και η καλόγρια προσπαθούσαν να σταματήσουν οποιοδήποτε από τα αυτοκίνητα που περνούσαν δίπλα τους, αλλά μάταια, κανένας από τους οδηγούς δεν ήθελε να σταματήσει. Αν και σε πολλά οχήματα υπήρχαν θέσεις για δύο άτομα, ακόμη και για περισσότερα. Μέσα μου κατέκρινα τους οδηγούς που μπορούσαν, αλλά δεν ήθελαν να τους πάρουν. «Γιατί?» αναρωτήθηκα φωναχτά. «Όταν είναι και οι καλόγεροι άνθρωποι όπως εμείς, γιατί όλοι γυρίζουν το κεφάλι τους από αυτούς?» Δεν μπορούσα να υποφέρω αυτή την έλλειψη ανοχής προς τους καλογέρους και αποφάσισα να τους πάρω εγώ. Στην περίπτωση που δεν θα το έκανε κάποιος άλλος πριν από μένα. Δυστυχώς κανένας τέτοιος δεν παρουσιάστηκε. Μόλις έφτασα σχεδόν μπροστά τους, μου έκανε και σήμα, και μένα σήμα, να σταματήσω. Αποδέχθηκα το καλεσμά τους, βγήκα από το αυτοκίνητο, από τη σειρά και σταμάτησα δίπλα στο δρόμο να τους πάρω. Τη στιγμή εκείνη με πλησίασε ο καλόγερος και μου είπε «Βοηθεί ο Θεός». Εγώ το απήντησα «Ο Θεός να σας βοηθεί». Δεν συνήθιζα να χαιρετώ με αυτόν τον τρόπο επειδή δεν πίστευα στο Θεό. Αλλά το απάντησα έτσι για να τον καλοκαρδίσω. Με ρώτησε αν μπορώ να πετάξω τον ίδιο και την αδερφή του μέχρι το μοναστήρι της Ζήτσα. Του απήντησα ότι μπορώ και τους κάλεσα να μπουν μέσα στο αυτοκίνητο ανοίγοντας τη δεξιά πόρτα και σηκώνοντας το μπροστινό κάθισμα για να μπει πίσω ο ένας από τους δύο. Κατόπιν πλησίασε το αυτοκίνητο η καλόγρια. Επικαλέστηκε το Θεό και εγώ απάντησα και σε αυτήν «Ο Θεός να σας βοηθεί». Μπήκε αυτή πρώτα στο αυτοκίνητο και κάθισε πίσω ακριβώς από τη θέση μου και μετά από αυτήν ο καλόγερος και κάθισε δίπλα της. Για να αισθάνονται πιο άνετα στο αυτοκίνητο τους είπα «Γιατί στριμώχνεστε πίσω?» Ο καλόγερος στην καλόκαρδη παρατήρησή μου απάντησε «Δεν στριμωχνόμαστε, Ντούσαν, μόνο εσύ οδήγα». Μέσα στην απάντηση αυτή σώπασα και έκλεισα την πόρτα από την οποία είχαν μπει στο αυτοκίνητο. Αυτό το έκανα από υπερβολική προσεκτικότητα για να μην ανοίξει η πόρτα ενώ θα οδηγούσα. Επειδή ήμουν έξω από τη σειρά των αυτοκινήτων που κινούνταν στον δρόμο, γύρισα το αυτοκίνητο προς τον δρόμο και περίμενα να με αφήσει κάποιος να βγω και να συνεχίσω το ταξίδι με τους επιβάτες μου. Ενώ περίμενα, ο καλόγερος με ρωτά «Ντούσαν, επιστρέφεις από το μνημόσυνο από τον Γκραγκούγεβιτς?» Έθεσε το ερώτημα και ο ίδιος απάντησε. Με ξάφνιασε το από πού γνωρίζει το όνομά μου και από πού έρχομαι. Σαστισμένος δεν είχα καιρό να συγκεντρωθώ και το απάντησα. Μάλιστα από το Γκραγκούγεβιτς. Χθες είχαμε το ετήσιο μνημόσυνο μιας συγγένισάς μου. Ο καλόγερος με ακούει και συνεχίζει. «Και τώρα πας στα μπάνια ενώ δεν κάνεις μπάνια?» «Δεν τολμώ, γιατί το νερό στα μπάνια είναι πολύ ζεστό και θα ήμουν αναγκασμένος μετά από κάθε μπάνιο να φυλάγομαι πολύ για να μην κρυώσω και αισθάνομαι χειρότερα από ό,τι προτού έρθω στα μπάνια», το απάντησα.
Μόλις σταμάτησε να μιλά ο καλόγερος, με ρωτάει καλόγρια. Από πού κατάγεσαι, Ντούσαν? Από τη Ζακούτα. Έτσι και εκείνη ταυτόχρονα ρωτούσε και ίδια απαντούσε. Μετά συνέχισε, Ντούσαν, όλη δική σου είναι ζωντανή και υγιής. Ο πατέρας Δημήτριγε, η μαμά Νταρίγκα, η αδελφή Ντουσάνκα, ο αδελφός Ντραγκολιούμπε, αυτοί πιστεύουν στο Θεό. Γιορτάζουν τον οικογενειακό πάτρονα Άγιο, αλλά είναι ασταθείς. Μόλις θυμώσουν λίγο, βρίζουν πολύ τα θεία. Ο αδελφός σου Μίλοβαν έχει ανώτατη μόρφωση. Είναι μεγάλος εμπειρογνώμονας, αλλά και μεγάλος άθεος. Όταν αυτή σιώπησε, συνέχισε ο καλόγερος με αυτά τα λόγια. Και εσύ, Ντούσαν, πιστεύεις πλέον ότι ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο? Δεν είσαι οπαδός εκείνης της διδασκαλίας ότι ο άνθρωπος προήλθε από τη μαϊμού? Αλλά δεν προσεύχεσαι στο Θεό, μόνο έχεις μαλακή καρδιά και αγαπάς την εντιμότητα. Μπορούσες σε 3 ευνοϊκές ευκαιρίες να πλουτίσεις, αλλά δεν ήθελες με ανέντιμο τρόπο. Τρέφεις συμπάθεια για τους ηλικιωμένους και τους φτωχούς. Η ευγένειά σου σε οδήγησε να σταματήσεις και σε καλό σου που σήμερα σταμάτησες και έκανες δεκτό το Θεό μας και μας κάλεσες. Ενώ εκείνοι που σταματούσαμε να μας μεταφέρουν, που απέστρεφαν τα κεφάλια τους από μας και έφτυναν, καλύτερα να μην είχαν γεννηθεί παρά να συμπεριφέρονται με τέτοιο τρόπο. Δεν είχα καταλάβει ακόμα τη σημασία αυτών των λόγων, αλλά έτρεμα από το φόβο μου. Εκείνη τη στιγμή ένας οδηγός μου έκανε σήμα ότι μπορώ να πω στη σειρά πριν από αυτόν, πράγμα που έκανα αμέσως χωρίς να περιμένω. Σύντομα περάσαμε από το μέρος που είχε συμβεί η σύγκρουση των αυτοκινήτων και όταν αποφάσισα να αναπτύξω ταχύτητα για να φτάσουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερο στο μοναστήρι της Ζήτσα, απροσδόκητα από ένα δευτερεύοντα χωριάτικο δρόμο πετιέται μπροστά μας ένα φορτηγό φορτωμένο με τούβλα και άλλα οικοδομικά υλικά που μας επιβράδυνε ξαφνικά την πορεία, γιατί κινόταν αργά και στην ίδια κατεύθυνση με εμάς. Ήμουν αναγκασμένος να το ακολουθώ οδηγώντας αργά και προσεκτικά, γιατί από την αντίθετη κατεύθυνση έρχονταν συνεχώς αυτοκίνητα. Αυτή η κατάσταση με υποχρέωνε να ελέγχω και την κίνηση πίσω μου, να κοιτάζω μήπως κάποιος θέλει να με προσπεράσει, και έτσι κοίταζα στον καθρέφτη και είδα απροσδόκητο θέαμα. Ο καλόγερος και καλόγρια που κάθονταν στο πίσω κάθισμα είχαν πολύ φωτεινά πρόσωπα και γύρω από το κεφάλι φωτοστέφανα με τυφλωτικό φως. Έτρεμα από την ταραχή και σκέφτηκα ότι αυτοί δεν είναι συνηθισμένοι άνθρωποι. Από τις πολλές εκπλήξεις που δοκίμασα από αυτούς τους ταξιδιώτες, άρχισαν να ελαττώνεται απότομα η προσοχή μου. Μόλις που κατάφερνα να οδηγώ το αυτοκίνητο, και γι' αυτό άρχισα να οδηγώ πιο αργά από ό,τι μου επέτρεπαν οι συγκοινωνιακές συνθήκες. Στη διάρκεια αυτής της αργής οδήγησης, ο καλόγερος και η καλόγρια άρχισαν εναλλασσόμενοι να μου εκθέτουν τη ζωή μου από τότε που θυμούμε τον εαυτό μου μέχρι εκείνη τη μέρα. Μνημόνευαν όλα όσα έπραξα, καλά και κακά, ως και εκείνα τα σχέδιά μου για τα οποία κανένας δεν γνώριζε και τα οποία δεν πραγματοποίησα στην εποχή μου τους για πολλούς λόγους. Προς έκπληξή μου, η έκθεσή τους ήταν τέλεια, ακριβής, σαν να διάβαζα τη ζωή μου από κάποιο βιβλίο. Για το καλό με πένευαν, ενώ για την άπρεπη ζωή με κατέκριναν με ήπια φωνή. Από το φόβο και την τροπή δεν ήξερα τι να κάνω. Επιθύμησα να μπω στη γη ή να μου συμβεί οτιδήποτε άλλο, μόνο να τελειώσω αυτά τα βάσανα. Αλλά επιλογή δεν υπήρχε. Ήμουν αναγκασμένος όλα να τα ακούω και όλα να τα υποφέρω. Για όλες τις μορφές που μου απέφθυναν δεν μπορώ να μιλήσω εδώ, γιατί αφορούν την προσωπική μου ζωή. Αργότερα για όλα αυτά εξομολογήθηκα και μετάνιωσα. Θα διηγηθώ όμως με λεπτομέρειες
για μια πολύ σημαντική μορφή που μου απίφθινε η καλόγρια ως δίδαγμα για άλλες. Ντούσαν, γιατί δεν ήθελες να μιλήσεις με τον πατέρα σου στα γενέθλια της Ντέσα, της κόρης της αδελφής σου? Της απάντησα, τι πραγματικά έγινε, ο πατέρας μου δεν με πρόσεχε σε σχέση με τα άλλα παιδιά του. Δεν είχε τη θέση που έπρεπε απέναντί μας. Και ήθελα με τη συμπεριφορά μου να του κάνω γνωστό ότι είναι δυσάρεστο και δύσκολο όταν μέσα σε πολύ κόσμο ο γιος δεν μιλάει με τον πατέρα. Στην εξήγησή μου αυτή η καλόγρια μου απαντά, ποιος είσαι εσύ και ποιοι είμαστε εμείς για να κρίνουμε? Ο Θεός είναι αυτός που κρίνει και μοιράζει δικαιοσύνη. Ο Θεός είπε στην εντολή του να είναι σεβαστή ο πατέρας και η μητέρα και υποσχέθηκε αμοιβή σε όποιον την εκπληρώσει, ότι θα ζήσει στη γη πολλά χρόνια και ευτυχισμένα. Οι γονείς είναι στη γη για τα παιδιά τους πράγμα άγιο. Αλλά είσαι τυχερός που έχεις μαλακή καρδιά. Λυπήθηκες και την άλλη μέρα πήγες αυτόν τον και τον αγκάλιασες, τον φίλησες και του ζήτησες να σε συγχωρέσει. Ο πατέρας έκλαψε από ευτυχία και είπε, «Σε συγχωρώ, γιέ μου». Η καλόγρια τα είπε όλα αυτά με ακρίβεια. Έμεινα άφωνος από αυτό το μάθημα. Όταν φτάσαμε στη γέφυρα μπροστά στο μοναστήρι της Ζήτσα, ο καλόγερος μου απευθύνεται εκ νέου. «Ντούσαν, αυτό που σου συνέβη τώρα και αυτό που θα σου συμβεί κατά τη διάρκεια της μέρας, μην το διηγηθείς σε κανένα πριν περάσουν 3 μήνες. Και μετά μπορείς μόνο στους συγγενείς σου και τους φίλους». Το απάντησα συντομότατα. «Καλά». Και κοίταξα πάλι στον καθρέφτη να δω αν μπορώ να κάνω στροφή στο πάρκινγκ μπροστά στη στάση της Ζήτσα. Και τη φορά αυτή προς έκπληξή μου είδα στον καθρέφτη τα φωτοστέφανα γύρω από τα κεφάλια τους. Η ψυχική μου κατάσταση ήταν ήδη σοβαρά διαταραγμένη από όλα αυτά τα γεγονότα. Αισθανόμουν την ακαταμάχητη ανάγκη να χωριστώ από αυτούς τους ταξιδιώτες όσο το δυνατόν νωρίτερα. Στο πάρκινγκ μπροστά από το μοναστήρι της Ζήτσας ήταν μερικά αυτοκίνητα και μια μεγάλη ομάδα τουριστών που περιεργαζόταν το μοναστήρι και την περιοχή του. Οδήγησε το αυτοκίνητο μέχρι την προσινή πλευρά ως τον τοίχο του μοναστηριακού περιβόλου. Βγήκα από το αυτοκίνητο να ανοίξω την πόρτα για να μπορέσουν να βγουν ο καλόγιος και η καλόγρια. Αλλά και τη φορά αυτή δεν με λυπήθηκαν. Όταν κοίταξα μέσα στο αυτοκίνητο, μέσα σε αυτό δεν υπήρχε πλέον κανένας. Έτρεμα πάλι από το φόβο. Το βλέμμα μου πέταξε από την ανοιχτή πόρτα ως την πόρτα που ήταν ακόμα κλειδωμένη. Δεν μπορούσα να πιστέψω στα μάτια μου. Κοίταξα πάλι μερικές φορές με πολύ μεγάλη προσοχή, αλλά στο αυτοκίνητο δεν υπήρχε κανένας. Η απιστία, ο φόβος και ο τρόμος με διαπέρασαν με μιας με όλη τους τη δύναμη. Η αβεβαιότητα στον εαυτό μου εξωτερικεύεται πέρα από κάθε μέτρο. Φοβήθηκα μήπως έχασα τα λογικά μου. Για να διαψεύσω τον εαυτό μου για αυτή μου την αίσθηση, άρχισα να δαγκώνω τα χέρια μου, να τραβάω τα μαλλιά μου, να χτυπάω το πρόσωπό μου χωρίς μέτρο. Μέσα στα βάσανά μου δεν αντιλήφθηκα ότι μαζεύτηκε γύρω μου κόσμος που είχε έρθει στη Ζήτσα. Μέσα στην ταραχή μου άκουσα να με ρωτούν ορισμένοι άνθρωποι από το πλήθος τι μου συνέβη. Γιατί χτυπιέμαι και δαγκώνομαι? Η κατάστασή μου ήταν απογοητευτική. Έτρεμα όπως σε πυρετώ και τους απάντησα, φύγετε άνθρωποι από μένα. Βγήκα από το ανθρώπινο κλειό, απομακρύνθηκα για να συγκεντρωθώ και τακτοποιήσω σε κάθε βαθμό τις σκέψεις μου. Στη μοναξιά μου κοίταξα το ρολόι και ήταν 11:30 η ώρα. Άρχισα να θυμάμαι κάθε λέξη που είπαν οι συνταξιδιώτες μου από τότε που τους πήρα στο αυτοκίνητο μέχρι αυτό το μέρος όπου εξαφανίστηκαν με ανεξήγητο τρόπο. Από όλα όσα έγιναν, πιο πολύ μετάραξαν οι τελευταίες τους λόγοι. Να μην πω σε κανένα τίποτα τους 3 επομένους μήνες για αυτά που μου συνέβησαν και για αυτά που θα μου συμβούν κατά τη διάρκεια της ημέρας. Από την υπερβολική συγκίνηση άρχισα να μιλάω με τον εαυτό μου δυνατά. «Θεέ μου, τι μπορεί να μου συμβεί? Θα πάω στα μπάνια, δεν θα γευματίσω αμέσως, θα ξαπλώσω για να ξεκουραστώ.
Τι θα μπορούσε να μου συμβεί? Επαναλάμβανα, ίσως να πεθάνω. Κατόπιν θυμήθηκα ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να διηγηθεί αν πεθάνει, και ότι εκείνοι μου είπαν να μην διηγηθώ τίποτε αν δεν περάσουν 3 μήνες. Αυτό το τελευταίο συμπέρασμα μου ήρθε σαν ένα είδος μικρής παρηγοριάς και κάπως αστεία, που μόλις πριν από λίγο φοβήθηκα τον θάνατο, αλλά στις στιγμές αυτές δεν ήμουν ικανός να κατανοήσω καλύτερα και να εξηγήσω στον εαυτό μου όλα αυτά τα ενιγματικά γεγονότα. Μετά από σύντομη ανάπαυση, συνέχισα το ταξίδι μου για τα μπάνια της Ματαρούσκα. Αλλά ως τα σήμερα δεν μου έγινε τελείως σαφές πώς τόσο ταραγμένος μπορούσα να οδηγήσω το αυτοκίνητο από τη Ζίτσα μέχρι τα μπάνια. Ευτυχώς έφτασα στα μπάνια χωρίς συνέπειες. Αλλά γι' αυτό ήμουνα τελείως συγχυσμένος, τσακισμένος από τη δυνατή κούραση. Ήθελε μερικά λεπτά για να γίνει 12. Όταν πέρασα δίπλα στο ξενοδοχείο Τζίτσα και είδα τους ξένους να πηγαίνουν στα εστιατόρια για γεύμα, δεν αισθανόμουν πείνα, αν και ήταν ώρα φαγητού. Η ανάπαυσή μου ήταν πιο απαραίτητη. Πήρα τα πράγματά μου, τα πήγα στο δωμάτιό μου για να ξαπλώσω και να σκεφτώ πιο λεπτομεριακά για ολόκληρο το γεγονός. Ξάπλωσα στο κρεβάτι χωρίς να βγάλω τίποτα από πάνω μου. Πράγμα αντίθετο με τις συνήθειές μου, όσον αφορά τουλάχιστον την ανάπαυση. Αμέσως αισθάνθηκα πάτημα στο στήθος, στο μέσο του στήθους, και αμέσως ακολουθεί κάτι σαν δυνατό και βαρύ κτύπημα με βελόνα στην ίδια την καρδιά μου. Και μετά από αυτό με πιάνει ακαταμάχητη υπνηλία και αμέσως έπεσα σε βαθύ ύπνο. Τι έγινε μετά είναι πιο εκφραστικό από κάθε δήλωση. Η πόρτα του δωματίου άνοιξε διάπλατα. Το μάτι ολόκληρο λάμπει. Σε αυτό μπαίνει άγγελος πτερωτός. Έχει εξαιρετική ωραιότητα και μακριά μαλλιά δεμένα σε μορφή αλαγοράς. Φορούσε μακρύ λαμπρό φόρεμα και από πάνω άλλο λαμπρότερο, αλλά αχυρίδωτο. Στα πόδια έχει σαντάλια. Ο άγγελος έρχεται σε μένα και λέγει, «Ντούσαν, σήκω να περπατήσουμε». Σηκώθηκα. Υπάκουα όταν σκέφτηκα ότι θα κινήσουμε. Ο άγγελος μου λέει και αυτό, «Ντούσαν, είσαι τυχερός που στάθηκε σήμερα και αποδέχθηκε στο Θεό και πήρες τον καλόγερο και την καλόγρια. Ξέρεις ποιον μετέφερε σήμερα?» Σήκωσα τους ώμους και πάνω που ήθελα να απαντήσω ότι δεν ξέρω, ο άγγελος μου λέει, «Μετέφερε στον Άγιο Απόστολο Πέτρο και την Αγία Παρασκευή, την οικογενειακή πάτρονα». Αμέσως θυμήθηκα ότι ο πατέρας μου γιορτάζει την Αγία Παρασκευή και μου γίνεται σαφές ποιοι ήταν μαζί μου στο αυτοκίνητο. Κατόπιν ο άγγελος με βγάζει από το δωμάτιο και κοινάμε τον ανήφορο στην αριστερή πλευρά από την είσοδο στα μπάνια, κοιταγμένο από την κατεύθυνση του μοναστηριού Ζίτσα. Μικρό μέρος του δρόμου το περάσαμε σιωπηλή. Δεν πέρασε πολύς χρόνος και ο άγγελος άρχισε να μου μιλά. «Ντούσαν, εσύ εργάζεσαι, βρίσκεσαι συχνά μαζί με το λαό και λέτε ότι για τον άνθρωπο το παν είναι ότι τρώει, πίνει, ντύνεται και περπατά, ενώ είναι ζωντανός, και ότι όταν πεθάνει του είναι αρκετά γη μήκους 2 μέτρων και λίγο χώμα από πάνω, και ότι αυτό είναι το παν. Μάθε, Ντούσαν, ότι ο θάνατος δεν είναι το τέλος της ζωής, αλλά πόλη και σταθμός μέσα στα οποία πρέπει να περάσει ο άνθρωπος. Ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο από γη και το εμφύσισε πνεύμα Άγιο και έγινε ο άνθρωπος ψυχή ζωντανή». Ο άγγελος μου τελείωσε αυτή τη διήγηση όταν φτάσαμε στην κορυφή του βουνού. Την ίδια ώρα χαμήλωσε μπροστά μας πυκνό σύννεφο που μέσα του με έβαλε ο άγγελος και γρήγορα άρχισε να υψώνεται, ενώ μας μετέφερε το σύννεφο μέσα με τον τρόπο αυτό. Ο άγγελος συνέχισε να μου μιλά. «Ντούσαν, με την ευγενική καρδιά σου που αγαπά τη δικαιοσύνη και την εντιμότητα, βρήκες μεγάλο έλεος ενώπιον του Κυρίου για να σου δειχθεί ο ορθός δρόμος της σωτηρίας». Μετά από αυτά τα λόγια το σύννεφο στάθηκε και ο άγγελος μου είπε πάλι, «Κοίτα τη γη». Κοίταξα. Και εκείνος μου λέει, «Τι βλέπεις?»
είπα, βλέπω όλη τη γήινη σφαίρα. Τα κράτη, τις πόλεις, τα χωριά, τα ποτάμια, τη θάλασσα, τα ζώα, τους ανθρώπους και τα πρόσωπα, τα αναγνωρίζω καλά. Κατόπιν γύρισα προς τον άγγελο και είδα ότι πίσω του ήταν παρατεταγμένες σε τρεις σειρές άγγελοι με σάλπιγγες στα χέρια. Ακτινοβολούσαν από την ασυνήθιστη μεγάλη λαμπρότητα. Ήταν αδύνατο να περιγραφεί η ωραιότητα αυτών των αγγέλων. Ο οδηγός άγγελός μου τότε μου είπε, «Ντούσαν, κοίτα προς τη γη και στο σήμα της σάλπιγγας των αρχαγγέλων θα δεις πώς θα είναι η ανάσταση των νεκρών όταν θα έρθει ο Κύριος Ιησούς Χριστός στη γη να κρίνει ζώντες και νεκρούς». Όταν κοίταξα προς τη γη, οι αρχάγγελοι σάλπισαν και άρχισαν τη στιγμή εκείνη να ανοίγονται οι τάφοι σε όλη τη γήινη σφαίρα και να βγαίνουν από αυτούς νεκροί. Είχα εκπλαγεί, αλλά η έκπληξή μου έγινε ατέλειωτη όταν είδα άνδρες, γυναίκες και παιδιά πως εξέρχονται από τα ποτάμια, από τις θάλασσες, τις λίμνες, φωτιά και στόματα ζώων και με πολλούς άλλους τρόπους με τους οποίους είχαν φύγει από τη γήινη ζωή. Βουβάθηκα από το θαύμα αυτό. Αλλά ο άγγελος οδηγός αμέσως μου διευκρινίζει. «Ντούσαν, γιατί θαυμάζεις? Ο καθένας θα επιστρέψει στη ζωή με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο τελείωσε τη ζωή του στη γη. Στο άκουσμα της σάλπιγγας, ανεξάρτητα αν τους κατάπιε το νερό ή τους έκαψε φωτιά ή τους έφαγαν τα θηρία, όλα είναι δυνατά στο Θεό, γιατί σε αυτόν δεν υπάρχουν νεκροί, σε αυτόν είναι όλοι ζωντανοί. Πιο πολύ θαύμασα όταν είδα στο μέτωπο κάθε κεφαλιού από ένα χαρτί στο μέγεθος μισού τυπογραφικού, πάνω στο οποίο ήταν κάτι γραμμένο και σ' άλλο πιο λίγο, σ' άλλο πιο πολύ. Σκέφτηκα τι θα μπορούσε να είναι γραμμένο στο μέτωπο του καθενός. Ο άγγελος οδηγός μου απάντησε και αυτή τη φορά, χωρίς να τον ρωτήσω, «Αυτά είναι τα έργα που έπραξαν ενώσο ζούσαν στη γη και με αυτά τα έργα παρουσιάζονται στον Κύριο Ιησού Χριστό και με βάση αυτά θα τους κρίνει». Ανέφερε ότι είναι αυτού και οι σκέψεις τους γραμμένες και ότι τίποτε δεν μπορεί να κρυφτεί. Ανάμεσα στους σηκωμένους από τους τάφους είδα και τους συγγενείς μου, τους φίλους, τους γείτονες και πολλούς γνωστούς από τότε που θα θυμούμαι τον εαυτό μου. Άπλωναν τα χέρια, κάτι έλεγαν, αλλά δεν μπορούσα να ακούσω τα λόγια τους. Από τους συγγενείς και τους γνωστούς συμπέραν ότι είναι σε οικογενειακές ομάδες, γιατί οι συγγενείς στέκοναν οι μεν δίπλα στους δε. Κατόπιν ο άγγελος οδηγός μου είπε, «Τώρα θα προχωρήσουμε πιο πέρα, αλλά θα επιστρέψουμε στο ίδιο μέρος». Μετά τα λόγια αυτά, το σύννεφο μας μεταφέρει προς την Ανατολή και όλο και πιο ψηλά. Μόλις κινήσαμε, είδα πλήθος ανθρώπων, σαν σκιές υπτάμενες, να κινούνται γύρω μας, προς όλες τις κατευθύνσεις. Διακρινόταν καθαρά τα χέρια, τα πόδια, το κεφάλι, ολόκληρο το πρόσωπο. Σκέφτηκα σαν τι λαός να είναι αυτός. Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι που κινούνται στο διάστημα? Αυτοί είναι άνθρωποι, αλλά ανθρώπινες ψυχές. Και επειδή ο Θεός είναι φως και ο άνθρωπος πλάστηκε από γη, ο Θεός τους εμφύσισε το πνεύμα του και έγινε άνθρωπος ψυχή ζώσα. Για το λόγο αυτό και οι ψυχές είναι φωτεινές. Η ψυχή που βγαίνει από τον άνθρωπο περιέχει όραση, ακοή, ομιλία, μνήμη, αισθήματα και ακόμα μερικές άλλες ιδιότητες που είχε εδώ όταν ήταν στο σώμα. Μου είπε ακόμη ότι η ψυχή βρίσκεται σε κάθε μικρό τμήμα του ανθρωπίνου σώματος και ότι κινεί ολόκληρο τον οργανισμό. Δεν υπάρχει ψυχή, δεν υπάρχει ζωή στο σώμα. Κατόπιν μου εξηγεί και τούτο, ότι όταν η ψυχή βγαίνει από το σώμα, σε 40 μέρες περνά πάλι από την ανθρώπινη ζωή, της δείχνονται όλα όσα έκανε, όσα είπε, όσα σκέφτηκε και μετά τις 40 μέρες υψώνεται στον ουρανό προς κρίση και πηγαίνει στο μέρος που της αρμόζει. Με αυτό τελείωσε η θεώρηση της Ανάστασης των νεκρών και η συζήτηση με τις ανθρώπινες ψυχές και το σύννεφο μας μεταφέρει παραπέρα προς τις ανώτερες σφαίρες.
ταξιδέψαμε μέσα στο διάστημα που μόνο γενικά αναφέρω, γιατί δεν είμαι σε θέση ούτε είναι δυνατό να περιγράψω πώς φαίνεται. Η περίπλοκη και φοβερή μου όψη μου προξενούσε αδιάκοπα απερίγραπτο φόβο. Και γι' αυτό ήμουν συνεχώς κολλημένος στον αγγελό μου. Αυτά τα βάσανά μου εξαφανίστηκαν κατά μεγάλο μέρος όταν φτάσαμε σε ένα ωραίο καθαρό μέρος όπου υπήρχε ένας μεγάλος περίβολος, κάτι σαν τείχος που δεν φαινόταν ούτε η αρχή ούτε το τέλος του. Στον τείχο αυτό υπήρχε πύλη με σχήμα σταυρού. Στα δεξιά αυτής της εισόδου στέκονταν άγγελος φρουρός. Αυτός ο περίβολος, ιδιαίτερα οι δε πόλεις, είχαν εξαιρετική και λαμπρή διακόσμηση. Σε αυτό το σταθμό ή τη στάση, δεν ξέρω πώς να την ονομάσω, αυτό το μέρος υπήρχαν πολλές από εκείνες τις ψυχές που είδα ενώ κινόμαστε μέσα στο διάστημα. Άλλες ήταν περισσότερο και άλλες λιγότερο φωτεινές. Γύρω τους υπήρχε πλήθος αγγέλων. Ιδιαίτερα δε πολλοί δαίμονες. Σε διάφορες τερατοειδείς μορφές, οι δαίμονες προσπαθούσαν να εμποδίσουν τις ψυχές στις οποίες ο άγγελος της πύλης επέτρεπε να περάσουν μέσα. Από όλα όσα είδα, τίποτε δεν μπορούσα να καταλάβω. Αναρωτιόμουν γιατί μερικές ψυχές στέκονται σε ομάδες, γιατί αυτό, γιατί εκείνο, αλλά πάλι ο άγγελος οδηγός μου, χωρίς ερώτημα, μου απαντά: «Ντούσαν, δεν θα μπορούσες να τα υπομείνεις όταν σου λεγόνταν όλα». Κατόπιν ο άγγελος οδηγός με οδηγεί μέσα από την πύλη. Ο δρόμος από αυτήν έως την επομένη πύλη είναι ολόησιος σαν βέλος και πολύ στενός. Δεξιά και αριστερά από τα όρια του δρόμου σε όλο του το μήκος βγαίνει στο άπειρο φοβερή άβυσσος, απότομη και βαθιά. Είναι όλοι οι χώροι που μεσολαβούν ανάμεσα στους σταθμούς αυτούς, μόνος δρόμος που όπως πάει από τον ένα σταθμό στον άλλο γίνεται και πιο στενός, για να καταλήξει πριν από την τελευταία πύλη να έχει το πλάτος ενός ανθρωπίνου ποδιού. Μετά από σύντομο ταξίδι φτάσαμε στο δεύτερο σταθμό, ακόμη πιο ωραίο και λαμπρό από το προηγούμενο. Και εδώ υπήρχαν ψυχές και οι συνοδοί τους άγγελοι και ο άγγελος φρουρός στην πύλη. Εδώ οι δαίμονες προσπαθούν με περισσότερη δύναμη να εμποδίσουν τις ψυχές που τους επετράπει η είσοδος μέσα από την πύλη. Με όλες τους τις δυνάμεις τους προσπαθούν να τις αποσπάσουν προς κάποια άλλη πλευρά, χωρίς όμως επιτυχία. Γιατί οι ψυχές που πήραν άδεια να περάσουν μέσα από την σταυρόμορφη πύλη μπροστά από αυτήν, απαλλάσσονται από τις επιθέσεις των δαιμόνων που περνούν. Ο άγγελος οδηγός μου και εγώ περάσαμε μέσα από όλες τις πόρτες. Όλοι οι σταθμοί διέφεραν μεταξύ τους. Κάθε επόμενος σταθμός ήταν και πιο ωραίος από το προηγούμενο. Οι άγγελοι που στέκονταν κοντά στην είσοδο ήταν διαφορετικά ντυμένοι και οι είσοδοι πιο λαμπρές όσο πάμε από τον πρώτο προς τον τελευταίο σταθμό. Στην πύλη του τελευταίου σταθμού στέκονταν πανόριος νεαρός όμοιος με τον άγγελο οδηγό μου. Στο αριστερό χέρι κρατούσε κάποιο βιβλίο και στο δεξί του χέρι ξύφος. Μας χαιρέτησε προκύπτοντας ευχάριστα και εμείς περάσαμε μέσα από την τελευταία πύλη. Εδώ το πέρασμα ήταν το πιο στενό. Μόλις περάσαμε αυτή την πύλη αμέσως βρεθήκαμε σε τεράστιο φως. Μέχρι την τελευταία πύλη υπήρχε συνηθισμένο γήινο φως, ενώ η διαφορά ανάμεσα σε αυτό το νέο φως και το συνηθισμένο το γήινο φως είναι τόσο μεγάλη σαν τη διαφορά ανάμεσα στην πιο ηλιόλουστη μέρα και τη σκοτεινότερη νύχτα. Απορριμμένος από το ισχυρό φως άρχισα να γυρίζω αναζητώντας με τα μάτια τον ήλιο. Αλλά ο άγγελος οδηγός μου εξηγεί ότι περάσαμε το ηλιακό σύστημα και ότι βρισκόμαστε στο θώρο της ουράνιας βασιλείας. Μου είπε ότι από το πρόσωπο του Θεού ακτινοβολούν οι ουρανοί και ότι εδώ δεν υπάρχει ποτέ νύχτα αλλά συνεχώς μέρα. Ο φόβος και ο τρόμος που με ακολουθούσαν σχεδόν αδιάκοπα μέχρι το μέρος αυτό εξαφανίστηκαν.
Με μιας από την ίδια στιγμή με γέμισαν αισθήματα ανέκφραστης ηρεμίας και ευχάριστης χαράς. Από τα ύψη του ουρανίου θόλου κοίταζα κάτω τη μεγαλόπρεπη εικόνα τεραστίας αχανούς πόλης. Σπίτια, ναοί, πάρκα και άλλες αναρρύθμιτες ουράνιες ομορφιές ήταν σκόρπια στον αχανή αυτό ουράνιο χώρο. Όλα έλαμπαν και ακτινοβολούσαν από ασυνήθιστη λάμψη. Την προσοχή μου τράβηξαν και δύο τεράστια ποτάμια που ρέουν αργά μέσα από την πόλη αυτή. Στο ένα από τα δύο αυτά ποτάμια κίτρινο, ενώ το άλλο λευκό. Ο άγγελος οδηγός μου αντιλήφθηκε και τη φορά αυτή τη σύγχυσή μου και μου εξηγεί ότι πρόκειται για μέλι και γάλα. Ενώ κοιτούσα αυτά τα ποτάμια παρατήρησα ότι από αυτά διακλαδίζονται πολυάριθμα πάρα πολύ μικρά ποταμάκια που στη ροή τους προσεγγίζουν όλα τα φυτά και έτσι τα ποτίζουν. Κάτω από την εντύπωση αυτού του θεάματος αισθάνθηκα κάποιο φτερούγισμα στην ψυχή μου που με γέμισε με τέτοια ανάσταση που τα χέρια μου ασυνήθιστα εστάθηκαν προς αυτή την κατεύθυνση. Η επιθυμία να τα εγγύσω όλα αυτά και να τα χαϊδέψω ήταν τόσο μεγάλη, αλλά ο άγγελος οδηγός μου με τραβάει και γρήγορα κατεβήκαμε σε αυτό το υπέροχο μέρος. Στην έκπληξή μου και τη χαρά μου δεν υπήρχε τέλος όταν είδα όλα όσα μας περιέβαλαν. Δεν ήξερα πού να πρωτοκοιτάξω. Δίπλα μας και παραπέρα, μέχρι που μπορούσα να φτάσει το μάτι, έπαλε τέτοια ζωή που δεν μπορεί να διανοηθεί κανείς ούτε και να δει σε τέτοιο άλλο τόπο έξω από τον Παράδεισο. Το έδαφος στον Παράδεισο ήταν σαν γυάλινο και καθαρό σαν κρύσταλλο. Και εκείνα τα μικρούτσικα ριάκια κυλούσαν κάτω από το έδαφος σαν μικρά υποβρύχια. Γύρω μας σε διαφορετικές αποστάσεις υπήρχαν ωραιότατα σπίτια ποικίλων μεγεθών και μορφών. Το καθένα ήταν τόσο περίτεχνα διακοσμημένο που η διακόσμηση έμοιαζε με λεπτεπίλεπτο κόσμημα. Στα παραδείσια αυτά σπίτια ιδιαίτερα τονίζονταν οι στέγες που σε κάποιο βαθμό μου θύμιζαν τις στέγες των ρωσικών εκκλησιών με τους πολλούς τρούλους. Αυτή την πανέμορφη αρχιτεκτονική την ομόρφαινε πιο πολύ το φως που έλουζε εξωτερικά όλες τις επιφάνειες. Γύρω από αυτά τα ουράνια πελάτια απλώνονταν τεράστια πάρκα γεμάτα από ωραιότατα δέντρα και λουλούδια. Σε αυτό το περιβάλλον των λουλουδιών όλα μύριζαν ακατάληπτα, ευχάριστα και τα αρώματα αυτά μεταφερμένα από ανεπαίσθητη άβρα απλώνονταν προς όλες τις πλευρές. Με θαυμασμό παρατηρούσα το πως κάποιο λουλούδι ανθίζει αδιάκοπα. Αλλάζει χρώματα προσωρινά και μεταχρώματα και καινούργια μεθυστικά αρώματα. Μαζί με αυτά τα φυτά είδα και πολλά διαφορετικά καρποφόρα δέντρα, στολισμένα με καρπό σαν με ωραιότατα γαϊτάνια. Οι καρποί αυτών των οποροφόρων είναι υπερβολικά μεγάλοι και γεμάτοι με χυμό και ορατοί κινούνται και έρεαν μέσα τους. Ο άγγελος οδηγός μου εξηγεί ότι τα δέντρα τα καρποφορούν 12 φορές το χρόνο. Εκτός από τα οποροφόρα δέντρα είδα πολλά κλίματα ιδιαίτερα δίπλα στα ποτάμια αλλά και δίπλα στα σπίτια με τη σαφή πράσινη φυλλωσιά και τα κόκκινα σταφύλια. Αυτοί οι αμπελώνες άφησαν σε μένα την εντύπωση της πιο βαθιάς ημεροσύνης. Σε αυτά και άλλα μέρη του Παραδείσου όπου με οδήγησε ο άγγελος οδηγός μου είδα πολυάριθμο κόσμο όλων των ηλικιών. Η θέα των γεροντοτέρων ήταν εξαιρετικά ευχάριστη και θαυμαστή. Από τα γεροντικά τους χαρακτηριστικά κρατήθηκαν μόνο τα σπρισμένα μαλλιά και τα πολύ κυματιστά γένια, ενώ τα πρόσωπά τους είχαν μεταμορφωθεί σε πρόσωπα νεαρών. Από αυτά τα αγαπητά πρόσωπα, ακόμη περισσότερα θαύμασα τα παιδιά, που σε πολλά ήταν εξομοιωμένα με τους αγγέλους. Τα κοίταζα πως διασκεδάζαν μέσα στα πάρκα και άλλα πολλά μέρη με διάφορα παιχνίδια. Πολλά από αυτά έκαναν μικρά στεφάνια
και άλλα κοσμήματα από λουλούδια και τα πουλιά κατέβαιναν στους ώμους, κουνούσαν τα φτερά τους και λαϊδούσαν και με την ήρεμη παρουσία τους μεγάλυναν τα παιχνίδια τους. Διέκρινα ότι τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι ήσαν διαφορετικά ντυμένοι. Τα ενδύματα τους έλαμαν και είχαν διαφορετικό χρώμα, κόψιμο, καθώς και άλλα χαρακτηριστικά προσαρμοσμένα και εναρμονισμένα με θεϊκό τρόπο ανάλογα με τις υπηρεσίες τους. Γύρω από τα κεφάλια έφεραν φωτοστέφανα πιο μικρά από αυτά των αγγέλων και των αγίων. Γιατί καθαρή και θεάρεστη στη ζωή τους στη γη, ο Θεός τους χάρισε τον παράδεισο και όλες τις ευχαριστήσεις. Μαζί με αυτούς τους κατοίκους του παραδείσου υπήρχαν και αναρρύθμιτοι άγγελοι. Η τελειότητα και η ομορφιά των αγγελικών προσώπων δεν είναι δυνατό να γίνει κατανοητή. Τα πρόσωπα τους έλαμπαν δυνατά, δυνατότερα από τον ήλιο, και από τα φορέματά τους χυνόταν φως σαν αστραπές. Οι άγγελοι έκαναν παρέα με τους νεοτέρους και με τους γεροντοτέρους και σε πολλά μέρη δόξαζαν με ύμνους από κοινού τον Κύριο. Προχωρώντας μέσα στον παράδεισο, παρέλυσα από τον όλο και μεγαλύτερο θαυμασμό. Ο άγγελος οδηγός μου και εγώ περπατούσαμε ασυνήθιστα ελαφρά και κατά διαστήματα πολύ γρήγορα. Κάποια στιγμή φτάσαμε σε τόπο θαυμάσιας ομορφιάς. Αυτό το μέρος ξεπερνούσε σε φωτεινότητα και διακόσμηση όλα όσα είχα δει προηγουμένως. Μια σειρά οι ανώτερες αγγελικές τάξεις. Με τον ίδιο τρόπο στα αριστερά μας ήταν παρατεταγμένοι πολύ εκλεκτοί του Θεού. Και η μία και η άλλη σειρά παρουσίαζαν μικρά κενά για να αναγνωρίζονται σαφέστερα οι ομάδες και οι τάξεις. Πράγμα που συμβέρανα αργότερα. Για την ωραιότητα αυτών που είδαν τα μάτια μου δεν είναι δυνατό να ευρεθούν λέξεις άξιες να τα περιγράψω όλα. Μπροστά σε αυτή τη συγκέντρωση ο άγγελος οδηγός μου βραδύνει το βάδισμα, γυρίζει προς τα δεξιά πλευρά και αρχίζει με το χέρι να μου δείχνει και να μου εξηγεί. Αυτοί είναι οι άγγελοι, αυτοί είναι οι αρχάγγελοι. Κατόπιν στρέφεται προς την αριστερή πλευρά και λέει, αυτοί είναι οι όσοι, αυτοί είναι οι ερημίτες. Μετά γυρίζει προς τη δεξιά πλευρά και συνεχίζει, αυτά είναι τα χερουβίμ, αυτά είναι τα σεραφίμ. Πάλι ο άγγελος οδηγός μου στρέφει προς την αριστερή πλευρά και μου δείχνει με το χέρι λέγοντας, αυτοί είναι οι μοναχοί και αυτοί είναι οι μάρτυρες που μαζί βασανίστηκαν για τον Κύριο Ιησού Χριστό και αξιώθηκαν την ουράνια δόξα. Κατόπιν στρέφει πάλι προς τη δεξιά πλευρά και λέει, αυτοί είναι οι Απόστολοι. Εδώ ο άγγελος οδηγός μου σταμάτησε να μου εξηγήσει γιατί από την ομάδα των Αποστόλων ξεχωρίζει ο Άγιος Απόστολος Πέτρος και σταματά μπροστά μας. Ταυτόχρονα από την αριστερή πλευρά εμφανίζεται η Αγία Μητέρα Παρασκευή και έρχεται δίπλα στον Απόστολο Πέτρο. Οι ταξιδιώτες που την ημέρα αυτή μετέφερα από το Κράιλεβο ως η Ζίτσα στέκονταν μπροστά μας στη μεγαλύτερη δόξα και λαμπρότητα. Στα κεφάλια τους φορούσαν ακτινοβόλα στέματα και πάνω από το φόρεμα ενδυμασίες που λαμποκοπούσαν από τον ακατάληπτο διάκοσμο και την επιβλητική λαμπρότητα, πάνω από το δεξιό ώμο και το στήθος είχαν στεφάνια απερίγραπτης ομορφιάς που το στόλιζε σαν ένα είδος παρασίμων. Η παραδείσια πολυτέλεια ήταν πάνω τους πλήρης. Ενώ ο άγγελος οδηγός μου με οδηγούσε ανά τον παράδεισο, ούτε μια στιγμή δεν μου πέρασε από το νου ότι θα τους ξαναδώ. Τώρα ξαφνιασμένος από τη συνάντηση αυτή και τη θέα τους κοίταζα με περηφάνεια χωρίς να παίρνω τα μάτια μου από πάνω τους. Από αυτή την πνευματική μου απόλαυση με απέσπασαν τα λόγια του Αγίου Αποστόλου Πέτρου. «Ξέρεις Ντούσαν ποιους μετέφερε σήμερα?» Χωρίς να κρύψω τη χαρά του απάντησα μέσα στη μεγαλύτερη ψυχική ανάταση. «Ξέρω!» Συνεχίζοντας το διάλογο ο Απόστολος μου λέει, «Από σήμερα να μην είσαι πλέον άπιστος άνθρωπος, αλλά πιστός
και να βαπτιστείς το όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Κατόπιν ο Απόστολος Πέτρος σταυροκοπήθηκε δείχνοντάς μου πώς πρέπει να κάνω το σημείο του σταυρού. Κάποτε, ενώ ήμουν παιδί, το σημείο του σταυρού το έκανα από το μέτωπο έως το πηγούνι. Διδαγμένος από το παράδειγμα του Αποστόλου Πέτρου, αμέσως κατάλαβα πως νωρίτερα δεν έκανα το σταυρό μου σωστά και πως πρέπει να κάνω στο μέλλον το σταυρό μου. Ο Απόστολος, επειδή αισθάνθηκε ότι σκέπτομαι για το σημείο του σταυρού, περίμενε λίγο και συνέχισε να με συμβουλεύει μέσα στην προσευχή να επικαλείσαι όλους τους Αγίους, τους προφήτες, τους Αποστόλους, τους Αγγέλους, τους Αρχαγγέλους, τα Χερουβίμ, τα Σεραφείμ και πάνω απ' όλα τη Μητέρα του Θεού, την Υπεραγία Θεοτόκο Μαρία, γιατί η δόξα και η τιμή της είναι μεγαλύτερη από όλων των Αγγέλων του ουρανού στον ουρανό. Αυτή είναι ταχεία βοηθός σε όλους αυτούς που επικαλούνται τη βοήθειά της με πίστη και προσευχή. Από σήμερα πρέπει να ξεχάσεις τις συνήθειες που είναι βαθιά ριζωμένες μέσα σου, αλλά να γιορτάζεις την οικογενειακή σου γιορτή, την Αγία Πέτκα, δηλαδή Παρασκευή, που προσεύχεται για όλους που τη γιορτάζουν και μου τη δείχνει με το χέρι. Αυτά που είπες Ντούσαν και αυτά που ακόμα θα δεις, που θα σου δείξει ο Άγιος Αρχάγγελος Γαβριήλ, μακάριος εσύ, η δική σου και όλοι εκείνοι που πιστεύουν σε σένα, αλλά αυτό δεν θα είναι αρκετό αν μετά από αυτά δεν πάρετε το δρόμο του. Μπορείς να εκμεταλλευτείς τη λίγη ζωή που σου έμεινε και να σωθείς νηστεία και προσευχή και αν κρατήσεις ως το τέλος όλες τις εντολές του Θεού. Η σοβαρότητα των λόγων του Μεγάλου Αποστόλου έκαναν βαθιά εντύπωση στην ψυχή μου. Κάτω από την ενέργεια αυτής της εντύπωσης καθόμουν ακίνητο στην ίδια θέση από όπου κοίταζα και άκουα αυτές τις λαμπάδες του Θεού. Την κατάστασή μου αυτή έλυσε ο Άγιος Αρχάγγελος Γαβριήλ με τη συνέχιση των εξηγήσεων. Αυτοί είναι οι προφήτες του Θεού και αυτοί είναι οι μεγαλομάρτυρες. Έτσι μου τους παρουσίασε όλους με τη σειρά και αυτοί σε κάθε παρουσίαση χαμογελούσαν ήρεμα και υποκλίνονταν ελαφρά. Αμέσως μετά τη συνάντηση αυτή, ο άγγελος οδηγός με οδηγεί πιο πέρα στον παράδεισο. Συμπληρωματικά να μνημονεύσω ότι με τα μάτια έβλεπα σε τεράστια απόσταση, σε μεγάλες αποστάσεις ξεχώριζα τις πιο μικρές λεπτομέρειες σαν να τις έβλεπα από κοντά. Στον παράδεισο έβλεπα πολύ καλύτερα και πολύ μακρύτερα παρά όταν κοίταζα από τα σύννεφα την Ανάσταση των νεκρών. Ο Κύριος μου δώρησε αυτή την ιδιότητα για να την έχω όσο μου δείχνονταν ο πνευματικός κόσμος. Προχωρώντας μέσα στον παράδεισο είδα αναρρύθμιτους πανέμορφους ναούς φτιαγμένους από χρυσάφι και πολυτίμους λίθους. Οι πόρτες όλων των ναών δίπλα στους οποίους περάσαμε ήταν διάπλατα ανοιγμένες και από μέσα ακούγονταν πως βουίζαν οι μεγαλοπρεπείς λειτουργίες που τις συνόδευαν τα άσματα των χωρών των Αγγέλων, των Αρχαγγέλων και των Αγίων. Οδηγώντας με όλο παραπέρα, ο άγγελος οδηγός μου, μόνο που μου βράδυνε σε μερικά σημεία το βήμα, όσες φορές ήθελα να ειδώ κάτι καλύτερα, αλλά πουθενά δεν σταματούσε. Δεν ξέρω πόσο πήγαμε έτσι, όταν τελείως ξαφνικά ο άγγελος οδηγός βράδυνε τόσο το βήμα, σαν να είχαμε σχεδόν σταματήσει. Μπροστά μας στη στιγμή εκείνη φάνηκε σε τεράστια απόσταση κάποιο ύψωμα και πάνω του μεγάλος σταυρός. Στο σταυρό είδα τον εσταυρωμένο Κύριο και πάνω από το σταυρό μεγάλο περιστέρι με απλωμένα τα φτερά. Από τον ίδιο το σταυρό φύγαζε προς όλες τις πλευρές ακτινοτά εκτυφλωτικό φως, ενώ στη ρίζα του είδα μαζεμένους πολλούς πολυπτέρυγους αγγέλους, αρχαγγέλους, αποστόλους, προφήτες και αγίους που στέκονταν και δοξολογούσαν τον εσταυρωμένο Κύριο. Πίσω από το σταυρό είδα μερικές τεράστιες εκκλησίες και μερικά ακόμη άλλα κτίρια. Όλα αυτά τα είδα ήταν τόσο λαμπρά, εορταστικά και διακοσμημένα
και βουβάθηκα από την ουράνια δύναμη. Ο άγγελος οδηγός με σταματάει και μου λέει: «Εκεί είναι ντούσαν ο θρόνος του Κυρίου. Δεν είσαι άξιος να πας παραπέρα». Κατόπιν ο άγγελος με γυρίζει πίσω και γρήγορα βγήκαμε από τον παράδεισο. Στο μέρος όπου με έβγαλε ο άγγελος οδηγός μου, μας υποδέχεται σύννεφο, στο οποίο μπήκαμε και αυτό μας μετέφερε κάπου πιο δυτικά. Αυτή τη φορά δεν είδα από το σύννεφο προς τα που κινούμεθα. Είχα την εντύπωση ότι δεν ταξιδέψαμε πολύ προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί ξαφνικά το σύννεφο άλλαξε κατεύθυνση κίνησης και άρχισε να κατεβαίνει ταχύτατα να μας αφήσει σε κάποιο φαράγγι. Κάπου μακριά, σε αυτή την άβυσσο, σταμάτησε το σύννεφο. Βγήκαμε και ο άγγελος οδηγός με εισάγει σε ένα σκοτεινό μέρος. Ήδη τα πρώτα βήματα το σκοτάδι έγινε πιο πυκνό, τόσο μαύρο που κανένα σκοτάδι να μην του παραβγαίνει. Από το βάθος αυτό του ερέφους μας χτύπησε τρομερή βρώμα, από την οποία μόλις που ανέπνεα αισθανόμουν ότι βρισκόμαστε μπροστά σε κάτι το φοβερό, αλλά δεν ήξερα τι θα μπορούσε να είναι αυτό. Φόβος και τρομάρα με κατέλαβαν σε μεγάλο βαθμό και κόλλησα στον άγγελο οδηγό μου για να με προστατεύσει και διαφυλάξει σε αυτό το φοβερό ταξίδι. Οι υποψίες μου επαληθεύτηκαν γρήγορα, γιατί στο βάθος φάνηκε αχανή θάλασσα που καίγονταν με φοβερή φλόγα. Σε σύντομο χρόνο φτάσαμε σε αυτό το μέρος και σταματήσαμε αμέσως μπροστά του. Αργότερα αντιλήφθηκα ότι στεκόμαστε σε κάποιο ψηλό και ατέλειωτο ως προς το μήκος τοίχο που έφραζε αυτό το μέρος της αιώνιας φωτιάς με τον αδιακόπων τρόμων. Το θέαμα που με όλη του τη ζωντάνια παρουσιάστηκε μπροστά στα μάτια μας μου θόρωσε μονομιάς στο μυαλό και τα παραλυμμένα ήδη από το προηγούμενο φόβο άκρα μου τώρα κοκάλωσα τελείως. Τα μάτια μου συστράφηκαν και η κρύα ανατριχύλα που διαπέρασε το παραλυμμένο σώμα ήταν το μοναδικό σημάδι ότι ήμουν ακόμα στη ζωή. Όταν κοίταξα πάλι, είδα μπροστά μας, όπως σε κρατήρα μανιασμένου ηφαιστείου, να κοχλάζει δίσοσμο θιούχο νερό και να ξεπηδά φοβερή φλόγα. Αυτή η θάλασσα δεν έχει παντού το ίδιο βάθος. Εκεί που το ύψος της φλόγας είναι 40 μέτρα, η θάλασσα ήταν βαθύτερη, μου είπε ο άγγελος οδηγός μου. Σε αυτό το αδιανόητο δέος είδα αναρρύθμιτα τρομερά ζώα που δημιουργήθηκαν για να είναι οι πιο ανατριχιαστικοί βασανιστές, τεράστιες φιδάρες με ένα και περισσότερα κεφάλια. Συστρέφονταν, ορθώνονταν και σφίγγονταν στους αμαρτωλούς, τους τραβούσαν στα φοβερά βάθη αυτής της πύρνης θάλασσας. Αυτό είναι και άλλα ζώα με ακόμη φοβερότερη μορφή, που από τα αιματώδη στόματά τους βγαίνουν γυμνωμένα χέρια, πόδια και άλλα μέλη ανθρωπίνων σωμάτων. Ανάμεσα σε αυτά, σαν σε σφικοφωλιά, σκουλίκια, σκορπιοί και κάποια άλλα συχαμερά ζωήφια, κινημένα από κάποιο φθροπιό ενέργεια, πηδούν αδιάκοπα σαν τρελά, τεινάζονται και λυσοδός επιτίθενται στις αμαρτωλές ψυχές σε αυτό το μέρος των βασανιστήριων. Ακούγονται κραυγές, ξεφωνητά, κλάματα και κοπετός πολλών ανθρωπίνων φωνών. Σε αυτή την πύρινη θάλασσα οι ανθρώπινες ψυχές είναι αβοήθητες, σαν ψάρια στα ρηχά νερά. Τους επιτίθενται από όλες τις μεριές αναρρύθμιτα σμήνια αυτών των θηρίων που τις δαγκώνουν, τις παράζουν, τις ξεριζώνουν και τις κατασπαράζουν ως το τελευταίο κομμάτι. Αυτά τα κατακομματιασμένα και κατατεμαχισμένα σώματα παίρνουν πάλι στο σύνολό τους την ανθρώπινη μορφή. Κοιτάζοντας αυτό το τρομερό θέαμα, παραλίγο να πέσω σε αυτή τη φωτιά από το φόβο. Αλλά ο άγγελος οδηγός μου με κράτησε και μου είπε: «Μη φοβάσαι, Ντούσαν, τώρα είμαστε στην κόλαση.
Αυτά τα φίδια και τα υπόλοιπα σιχαμερά ζωήφια που κολυμπούσε αυτό το θείουχο βραστό νερό, τα δημιούργησε ο Θεός έτσι που να μην μπορούν να τα βλάψει φωτιά και το βραστό νερό. Αυτά, όπως βλέπεις, αιώνια θα δαγκώνουν, θα τρώνε και θα ρουφάνε τα αίματα όλων αυτών των αμαρτωλών. Όλοι μαζί θα βράζουν και θα ψήνονται σε αυτό το πυρ, αλλά ποτέ δεν θα βράσουν ούτε θα ψηθούν. Το θέαμα των βασανιστήριων αυτών των αμαρτωλών ήταν ανυπόφορο και πολλές φορές έκλεισα τα μάτια να μην τα βλέπω όλα αυτά. Μια στιγμή δεν κρατήθηκα και έστρεψα το κεφάλι προς το σκοτάδι, αλλά από εκεί με υποδέχτηκαν μαύρα τέρατα με πύρινα μάτια και ανοιχτά στόματα. Ουρλιάζοντας άρχισαν να πετούν γύρω μας με καταπληκτική ταχύτητα και από το τρέξιμό τους τρανταζόταν η κόλαση σαν το πιο τρομερό αστραπόβροντο. Καταλαβαίνοντας την κρίσιμη κατάστασή μου, ο άγγελος, ο οδηγός μου λέει: «Μη φοβάσαι, Ντούσαν, αυτοί είναι δαίμονες που τους ενοχλούμε. Δεν ανέχονται την παρουσία μας, αλλά δεν τολμούν να μας πλησιάσουν». Κατόπιν ο άγγελος συνεχίζει να μιλά κι άλλο: «Είδες, Ντούσαν, πώς βασανίζονται τώρα και στο μέλλον. Έτσι θα βασανίζονται όλοι όσοι πιστεύουν, όσοι δεν πιστεύουν στο Θεό. Όλοι όσοι αρνούνται το όνομα του Θεού. Όλοι όσοι προσεύχονται στον ψεύτικο και επινοημένο Θεό, γιατί αυτοί το Θεό τους τον αγαπούν και τον βλέπουν στα κεφάλαιά τους, στα σπίτια τους, στις βίλες, στα αυτοκίνητα, στα κοσμήματα, στην έκφυλη ζωή, στα στομάχια τους. Μαζί με αυτούς θα βασανιστούν και αυτοί που πιστεύουν στο Θεό, αλλά δεν φοβούνται να το πούν, αλλά φοβούνται να το πούν δημόσια, αν κάποιος τους ρωτήσει. Αιώνια βασανιστήρια περιμένουν και εκείνους που δεν σέβονται τον πατέρα, τη μητέρα και τους πλησίων τους. Εκτός από αυτούς τους αμαρτωλούς θα ευρεθούν σε αυτό εδώ το πυρ και εκείνοι που η αμαρτία τους ήταν πιο αγαπητή από την έντιμη ζωή, και αυτοί είναι οι ψεύτες, οι επίορκοι, οι απατεώνες, οι ήρωνες, οι μοχθηροί, οι κακεντρεχείς, οι φθονεροί, οι ληστές, οι εγκληματίες, οι μοιχοί, οι φιλάργυροι και άλλοι ομοίοι τους. Για να μην τα ζήσεις όλα αυτά, είναι απαραίτητο να μετανοήσεις και να εξομολογηθείς για όλα σου τα αμαρτία. Επιστρέψεις. Μετά από αυτά τα λόγια, ο άγγελος οδηγός με πιάνει από το χέρι και αστραπιαία με βγάζει από την κόλαση. Στην έξοδο μας περίμενε πάλι το σύννεφο και μας μετέφερε στο ίδιο μέρος από όπου παρατήρησα την ανάσταση των νεκρών. Αυτή τη φορά ήμουνα κοντύτερα στη γη. Όλος αυτός ο αναστημένος κόσμος που είδα νωρίτερα τώρα ήταν κατατεταγμένος σε τρεις μεγάλες ομάδες. Την πρώτη ομάδα, τη δεξιά πλευρά, ήταν οι άνθρωποι του φωτός και των χαμογελαστών προσώπων. Αριστερά από αυτούς, στη δεύτερη ομάδα, στέκονταν οι άνθρωποι των λυπημένων και των σκοτεινιασμένων προσώπων. Αυτοί ήταν πολύ περισσότεροι από αυτούς της προηγουμένης ομάδος. Τελείως αριστερά, στην τρίτη ομάδα, ήταν αχανής μάζα ανθρώπων με πολύ μαύρα και κακούργα πρόσωπα. Όταν κοίταξα καλά αυτούς τους ανθρώπους, ο άγγελος οδηγός άρχισε να μου εξηγεί: «Αυτή τη δεξιά πλευρά με τα φωτεινά και χαρούμενα πρόσωπα είναι οι δίκαιοι. Αυτούς τους περιμένει ουράνιο βραβείο, γιατί το αξίζουν για την έντιμη ζωή τους η γη. Αυτή η μεσαία ομάδα με τα σκοτεινά πρόσωπα είναι οι αφελείς αμαρτωλοί. Πρόκειται για τους ανθρώπους με τις μικρές αμαρτίες. Για αυτούς πρέπει να προσευχόμαστε στον Κύριο και να κάνουμε καλά έργα στο όνομά τους. Και έτσι θα τους συγχωρεθούν οι αμαρτίες. Στο Θεό τα πιο αγαπητά πράγματα είναι η προσευχή και οι αγαπηέργειες. Αυτή που βλέπεις αριστερά στο τέλος είναι η μεγάλη αμαρτωλή, εξαιτίας της βρώμικης ζωής που συστήγει. Τώρα είναι παραμορφωμένοι ανάλογα με τις αμαρτίες τους, γι' αυτές θα ρηχθούν στο πύρ το αιώνιο». Ήταν φοβερό να βλέπει κανένας πώς φαίνονται οι μεγάλοι αμαρτωλοί. Το σώμα τους ήταν πρισμένο, είχε τρομερές πληγές. Από τις ανοιχτές, ζωντανές, τρομερές πληγές, ακάθαρτο πείο, και από τις πληγές
σαν σε φωλιές φλούδια και σκουλίκια δαγκώναν αυτά τα ακάθαρτα σώματα. Από τα ανοιχτά του στόματα κρέμονταν πρισμένες γλώσσες που δεν μπορούν πλέον να τις τραβήξουν μέσα. Όλοι αυτοί κρατούν από κάτι στα χέρια ανάλογα με τις ασχολίες που είχαν στη ζωή τους. Οι φουρνάριδες κρατούν ψωμί, οι χασάπιδες χασαπομάχαιρα, οι ληστές κάμες και πιστόλια που είναι τελείως ματωμένα. Οι μιλωνάδες και οι έμποροι κρατούν ζυγαριές και άλλα ζύγια και δείχνουν πως διεστρέβουν από τα μέτρα. Φαίνονται όλοι ότι ζύγιζαν λειψά και πλούτιζαν με ανέντιμο τρόπο. Αυτοί είναι και οι γιατροί που ζητούσαν από τους ασθενείς τους αμοιβή για να τους θεραπεύσουν και που τους άφηναν να πεθάνουν στα βάσανά τους όταν δεν μπορούσαν να τους πάρουν, να πάρουν την αμοιβή. Η τιμωρία χτύπησε και εκείνους που ζητούσαν χρήματα για να βάλουν κάποιον σε δουλειά. Ή όταν επρόκειτο για γυναίκες ή κορίτσια που τους άρεσαν, τις ανάγκαζαν με εκβιασμούς να ζουν πορνικά μαζί τους και μετά τους έδιναν δουλειά ή τις έβαζαν σε καλύτερη θέση. Είδα επίσης μάγους και μαγκανούς πως κάνουν μαγικά, σβήνουν άνθρακες, πως κοιτούν τα φλιτζάνια, τις παλάμες, τα χαρτιά, όλα με σκοπό να διαλύσουν γάμους, να ξεχωρίσουν το αγαπητό από το προσφυλές και να συνθέσουν το προσφυλές και το μη προσφυλές. Όλα αυτά τα κάνουν για χρήματα και κοντά στα μαγικά τους παρασκευάσματα στέκονται σωροί χρημάτων. Στην ομάδα αυτών των αμαρτωλών έπεσα πάνω σε πόρνους και σε πόνες και εκείνες τις γυναίκες που σκότωναν τα παιδιά τους με διαφόρους τρόπους, συνήθως δηλητηριάζοντάς τα μόνο και μόνο για να πορνεύσουν με άλλους άντρες. Αυτές, όπως και όλοι οι πόρνοι, είναι σε κατεμένοι με μεγάλα πληξίματα και ζωντανές πληγές. Τα γενετικά τους όργανα μεγαλωμένα φτάνουν ως τη γη και πάνω έρχουν το οποίο φύγει και σκουλίκια. Οι γλώσσες τους επίσης κρέμονται έξω και είναι πρισμένες. Εδώ είναι και οι περιπτώσεις βαριάς αιμομιξίας που έκαναν πατέρας με κόρη, μητέρα με γιο και αδερφός με αδερφή. Αυτά είναι φοβερά φρικιαστικά θεάματα. Ιδιαίτερα παραξενεύτηκα όταν είδα ανθρώπους που πέρασαν τη ζωή τους σε εκκλησίες και μοναστήρια. Αυτού καταλέγονταν επίσκοποι, ιερείς, διάκονοι, καλόγεροι και καλόγριες με τη φρικιαστική τους θέα δεν διέδωναν από τους εγκληματίες, τους φιλάργυρους, τους πόνους, τους απατεώνας, τους ψευδοματήρους και τους άλλους αματολούς. Μπαίνοντας στις σκέψεις μου, ο άγγελος οδηγός μου είπε: «Μην παραξενεύεσαι, Ντούσαν, που κι αυτοί βρίσκονται μαζί με τους πιο μεγάλους αμαρτωλούς. Αυτοί εκούσια ορκίστηκαν μπροστά στο Σταυρό και το Ευαγγέλιο ότι πιστά θα υπηρετήσουν το Θεό και θα ακολουθήσουν το δρόμο του Κυρίου Ιησού Χριστού, ότι με τη διδασκαλία τους και το παραδειγμά τους, όπως οι Άγιοι Απόστολοι, θα οδηγήσουν το λαό μαζί τους εις το δρόμο του Κυρίου για να είναι γεμάτες οι εκκλησίες για να σώζονται οι άνθρωποι». Αλλά αυτοί έκαναν τα αντίθετα. Θα έπρεπε με τη συμπεριφορά τους, με τη ζωή τους, να χρησιμεύουν ως παράδειγμα μίμησης εις το λαό. Αλλά αυτοί έκαναν, έλεγαν και άλλα έκαναν. Μίκραναν τις λειτουργίες, τις βαπτίσεις, τα στέφανα, τις κηδείες, τα ψήσεις, τους αγιασμούς των υδάτων, το κόψιμο του γλυκού και άλλες τελετουργίες. Έγινα φιλάργυρη. Έπαιρνα περισσότερο από τους φτωχούς και από τους πιστούς παρά από τους πλουσίους και τους διακεκριμένους στην κοινωνία. Αγαπούσαν τη μοιχεία, τη βλαστημία, το πιωτό, τη γαστριμαργία, το παίξιμο ζαριών, τις βίλες και τα αυτοκίνητα. Ήταν διπλοπρόσωποι και φθονεροί. Υποτιμούσαν ο ένας τον άλλο και για να γίνουν αγαπητοί στο λαό. Με τις ενέργειές τους αυτές, ως ιεροί υπηρέτες του Κυρίου,
απομάκρυνα πολλούς καλοπροαίρετους ανθρώπους που έρχονταν για προσευχή ή ήθελαν να έρθουν, αλλά όταν έβλεπαν την αποκρουστική συμπεριφορά αυτών των ιερευμένων, εγκατέλειπαν την πίστη τους, την εορτή του οικογενειακού πάτρων Αγίου, τις συνήθειες της θρησκείας τους. Θυμίσουντουσαν η απομάκρυση ανθρώπου από την πίστη ισοδυναμεί με σωματικό φόνο. Εάν αυτοί οι ιερωμένοι είχαν προσωπικότητα αξιοτίμητη, αξιομίμητοι οι άνθρωποι θα προσέγγιζαν το Θεό και θα είχαν σίγουρα σωθεί. Για τον λόγο αυτό αυτοί οι ιερωμένοι εκτός από τις προσωπικές τους αμαρτίες πήραν και πλήθος αμαρτιών αυτών των που απομακρύστηκαν από την πίστη και τώρα εκτός από τις δικές τους πληρώνουν και των άλλων αμαρτίες. Σ' όποιον δείξει τον ορθό δρόμο της πίστης σε έναν αμαρτωλό και αυτός μετανοήσει και γίνει πραγματικός χριστιανός, θα συγχωρεθούν και θα καταληφθούν πολλές παλαιότερες αμαρτίες του. Αυτοί οι αμαρτωλοί ιερωμένοι κατέστρεψαν πολλές ψυχές και γι' αυτό ο Θεός τους τοποθετεί μαζί με τους πιο μεγάλους ληστές, αλήτες, μοιχούς, φιλαργυρίρους και άλλους αιματοπότες. Είδες, Ντούσαν, πως φαίνονται οι δίκαιοι και πως οι αμαρτωλοί, και έτσι ακριβώς όπως τους είδες θα παρουσιαστούν μπροστά στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό στη δευτέρα παρουσία του Θεού, που θα κριθούν κατά τα έργα τους. Οι δίκαιοι είναι επίσης σημειωμένοι με το επαγγέλματά τους. Οι φουνάριδες, χασάπιδες, οι έμποροι κρατούν τις ζυγαριές που βαραίνουν προς το μέρος των αγοραστών, γιατί έδιναν περισσότερο. Έκαναν λεημοσύνες, συλληπόντουσαν του κακοδυτυχισμένους, τους φτωχούς, τους πεινασμένους, τους πότιζαν και τους τάιζαν, φιλοξενούσαν τους ταξιδιώτες, ήσαν θεοφοβούμενοι, εκτελούσαν τις θείες εντολές, όλες τους οι αμαρτίες βίστηκαν με τη μετάνοια, την νηστεία και την προσευχή και την κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού, την ελεημοσύνη και άλλα καλά έργα. Αυτοί συγχωρούσαν και τους πάντες και ο Θεός τους συγχωρούσε. Ανάμεσα στους αμαρτωλούς και τους δικαίους αναγνώρισε τους συγγενείς μου, τους φίλους μου, αλλά ο άγγελος οδηγός με προειδοποίησε, Ντούσαν, μη μνημονεύσεις ονοματιστικά πως φαίνεται ο καθένας από τους συγγενείς, τους φίλους και τους γνωστούς, μόνο μπορείς γενικά να πεις πως φαίνονται οι δίκαιοι από τους αμαρτωλούς. Μετά από αυτά τα λόγια του αγγέλου οδηγού μου σάλπισαν οι αρχάγγελοι και ολόκληρο το θέαμα εξαφανίστηκε. Αμέσως μετά ο άγγελος οδηγός μου μου εξηγεί ότι όλοι οι ζωντανοί την ημέρα της κρίσεως θα συμπεριληφθούν στους αναστημένους εν ρηπή οφθαλμού, ότι θα μετεμορφωθούν και θα γίνουν όπως οι αναστημένοι με γραμμένα τα έργα στο μέτωπό τους. Κατόπιν εξαφανίστηκαν και οι αρχάγγελοι με τις σάλπιγγες και στο σύννεφο μείναμε μόνο ο άγγελος οδηγός μου και εγώ. Σε αυτή τη μοναξιά ο άγγελος οδηγός συνεχίζει να μου μιλά. Ντούσαν, είσαι έντιμος άνθρωπος. Έχεις λύπηση για τους άλλους και ευγενική καρδιά που σε προφύλαξε να μην κάνεις κακό σε κανένα. Μισείς τους ψεύτες, τους κλέφτες, τους διπρόσωπους, δεν είσαι ειρωνικός, κανένα χρήμα δεν μπόρεσε να σε εξαγοράσει. Στον Θεό πίστευες μόνο επιφανειακά, γι' αυτό με τον τρόπο που θυμόσουνα από τα παιδικά σου χρόνια. Δεν είσαι οπαδός της διδασκαλίας ότι ο άνθρωπος έγινε από τη μαϊμού, αλλά απέφευγες να πείσεις γιατί για το Θεό δεν γνώριζες τίποτα. Έχεις πολλές κακές συνήθειες και πολλές αμαρτίες. Όταν θυμώνεις βρίζεις και το Θεό. Έχεις χάρισμα στο τραγούδι και σου αρέσει να κοιτάς το φλιτζάνι και να προλέγεις. Είσαι μοιχός. Κάθε γυναίκα που σου άρεσε και δεν είναι συγγενή σου επιθυμείς να την κερδίσεις. Εδώ αρκετά πετύχαινες μέσα από το τραγούδι και το ρίξιμο του φλιτζανιού.
ψευδόσουν μόνο όταν απατούσαι στις γυναίκες και ιδιαίτερο στη δική σου, την οποία ορκιζόσουν μόνο για να την πείσεις για την ορθότητά σου απέναντί της. Είδες πως περνούν οι μοιπόρνοι και πως διαλύονται ζωντανοί και τι θα τους βασανίζει. Γι' αυτό μη κοιτάς πλέον το φλιτζάνι για να σέβεσαι κάθε γυναία γυναίκα σαν αδελφή, κάθε ηλικιωμένη σαν μητέρα, κάθε νέο άνθρωπο σαν αδελφό και κάθε ηλικιωμένο σαν πατέρα. Μη χρησιμοποιήσεις πλέον την βλασφημία. Προσευχήσου στο Θεό και μετανόησε για όλες τις αμαρτίες που έπραξες. Αγάπα τους ανθρώπους μόνο, μίσησε τα κακά τους έργα. Συγχώρεσέ τους άλλους για να συγχωρεθούν και οι δικές σου αμαρτίες. Η δικαιοκρισία σου και η ευγένειά σου αντιστάθμισαν και με το παραπάνω τις αμαρτίες σου. Πρέπει να εξομολογηθείς, να κοινωνήσεις σε κάποιο από τις ορθόδοξες χριστιανικές εκκλησίες, αφού εξομολογηθείς και δεχθείς το σώμα και το αίμα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ο Κύριος θα σου συγχωρέσει τις αμαρτίες. Από σήμερα μην αμαρτάνεις πλέον και να βαπτιστείς στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ταυτοχρόνως ο Άγγελος Οδηγός κάνει το σημείο του Σταυρού, δείχνοντάς μου πώς πρέπει να κάνω το Σταυρό μου σωστά. Στις προσευχές να επικαλείσαι όλους τους Αγίους και τον Πάτρονά σου Άγιο, τους Αποστόλους, τους Προφήτες, τους Αγγέλους, τους Αρχαγγέλους, τα Χερουβίμ, τα Σεραφείμ, μου λέει ο Άγγελος Οδηγός, μα πιο πολύ από όλους την πρώτη θέση, την υπεραγία και υπερευλογημένη Θεοτόκο Μαρία, τη μητέρα του Χριστού Θεού μας. Γιατί η δόξα της, η τιμή και η ανύψωση είναι μεγαλύτερη παρά όλων των αγγέλων στον ουρανό. Αυτή είναι ταχεία βοηθός όλων όσων προκαλούν με ευλάβεια, όσοι την προσκαλούν με ευλάβεια και βοήθεια. Τιμή σου ντούσαν και αυτό. Κάθε αμαρτωλός που μετανοεί, ναι, ειλικρινά, που παρακαλεί το Θεό να του συγχωρήσει τις αμαρτίες και καλεί όλους εμάς που βρισκόμαστε στους ουρανούς, την ίδια στιγμή τον συντροφεύουμε και παρακαλούμε το Θεό Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα να του συγχωρήσει τις αμαρτίες. Τότε υπάρχει στον ουρανό μεγάλη χαρά. Από σήμερα θα εορτάσεις την Αγία Παρασκευή, την οικογενειακή σου πάτρονα που εορτάζει και ο πατέρας σου. Αυτή ντουσαν προσεύχεται για όλους σας που την δοξάζετε και την τιμάτε, και εγώ σου λέω αυτό που είπε ο μεγάλος Απόστολος Πέτρος, να χρησιμοποιείς την λίγη ζωή σου που απόμεινε για τη σωτηρία σου και τη ζωή σου. Για αυτή σου εδώ την εμπειρία να μην διηγηθείς σε κανέναν αν δεν περάσουν οι τρεις επόμενοι μήνες, και μετά μπορείς να τα πεις όλα στους συγγενείς και σε κάποιον από τους φίλους σου. Θυμήσου και τούτο. Όταν προσεύχεσαι στο Θεό να έχεις συγκεντρωμένες τις σκέψεις σου και να απευθύνεσαι στον Κύριο με ταπεινότητα. Όταν νηστεύεις μην είσαι λυπημένος και σκυθροπός, αλλά φεδρός και χαμογελαστός. Δεν είναι ανάγκη να γνωρίζει κανένας για την υποχρεωτική σου, για την υποχρέωσή σου αυτή. Στον κόσμο να είσαι και στο μέλλον κοινωνικός. Με τους χαρούμενους να είσαι χαρούμενος. Με όλα μετρημένος και αυτοελεγχόμενος, με αυτούς που κλαίνε κλάψε και παρηγόρησέ τους. Να σέβεσαι τον νόμο και την εξουσία και να εκπληρώνεις όλες σου τις υποχρεώσεις προς το κράτος. Να προσεύχεσαι στο Θεό και να τον τοποθετήσεις επάνω απ' όλα. Αν σου χρειαστεί πνευματική συμβουλή ή πνευματική βοήθεια, απευθύνσου στην Εκκλησία του Χριστού. Όταν θα χωρίσουμε, να πας αμέσως στο μοναστήρι της Τζίτσα, και όταν μπεις στην εκκλησία θα δεις το μέρος όπου πουλούνται κεριά, εικόνες, βιβλία και άλλα πράγματα. Αυτού στο ράφι δίπλα στην πότα υπάρχουν τα βιβλία. Αγόρασε το πρώτο, δεύτερο, τρίτο και τέταρτο κατά σειρά, και όταν επιστρέψεις από τα μπάνια στο σπίτι, πάρε και εκείνο που έχεις στη συλλογή των απάντων του Βουκ Στεφάνοβιτς Κάρατζης. Αυτό το βιβλίο είναι η Αγία Γραφή, η Καινή Διαθήκη. Προσπάθησες να την διαβάσεις, αλλά αμέσως την παράτησες. Γιατί δεν κατάλαβες? Γιατί στην αρχή γράφει αυτό, αυτός γεννάται, αυτός γεννάει αυτόν, εκείνος εκείνον κτλ. Και την απέρριψες ως ασήμαντη.
στο μέλλον να διαβάζεις τακτικά αυτό το βιβλίο. Μετά από αυτά τα λόγια, ο Άγιος Αρχάγγελος Γαβρίλ με σταύρωσε και εξαφανίστηκε. Ταυτόχρονα, με το σταμάτημα αυτού του οράματος, ξύπνησα και πρόσεξα ότι κολυμπούσα στον υδρότα και ότι δεν μπορούσα να κινηθώ από κάποια αγατανόητη μεγάλη κούραση. Το ρολόι που ήταν δίπλα μου έδειχνε ώρα 6 απόγευμα. Κάτω από την εντύπωση αυτού του οράματος με διαπερνούσαν εναλλασσόμενα τα αισθήματα της χαράς και του φόβου και ευχαρίστησα τον Κύριο που με αξίωσε να δω αυτά όλα. Ενώ ήμουν ξαπλωμένος σε τέτοια δυναμία και σκεπτόμουν όλα όσα είδα στις 6 ώρες που πέρασαν, το χέρι μου κινήθηκε προς το πρόσωπο και έκανα το σημείο του σταυρού. Η κούραση που με κρατούσε σφιχτά καρφωμένο στο κρεβάτι εξαφανίστηκε τελείως. Και εγώ από τη χαρά μου που ελευθερώθηκα από αυτό το βάρος σηκώθηκα αμέσως. Αφού περιποιήθηκα τον εαυτό μου, κίνησα στη μονή της Ζήτσας για τα βιβλία που μου είπε ο Άγγελος οδηγός μου να αγοράσω. Στο μοναστήρι που δεν ήταν κανένας εκτός από ένα καλοκαμωμένο καλόγερο. Αργότερα έμαθα ότι αυτός ήταν ο πατήρ Γεράσιμος. Αφού προσκύνησα τις εικόνες και άναψα κεριά, πλησίασα το ράφι στο οποίο στέκονταν τα βιβλία και ζήτησα από τον πατέρα Γεράσιμο να μου δώσει τα 4 πρώτα βιβλία της σειράς. Εκτός από αυτά τα βιβλία πήρα άλλα 2 της εκλογής μου. Αγόρασα και τον Ορθόδοξο Ιεραπόστολο και το καμπανάκι του Αγίου Σάβα, πάνω στο οποίο ήταν η παράσταση της υπεραγίας του Ατόκου με τον Ιησού Χριστό. Κατά την αναχώρηση ο καλόγερος με ρώτησε ευγενέστατα από πού είμαι. Από φόβο μήπως αποκαλύψω αυτό που έζησα, το απάντησα με ταχύτητα, πράγμα για το οποίο ντρέπομαι μέχρι σήμερα. Τι σας αφορά από πού είμαι? Γύρισα και βγήκα από την εκκλησία. Τα βιβλία που αγόρασα με τη συμβουλή του Αγγέλου οδηγού μου ήταν Ορθόδοξο Ευχολόγιο, Βίος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, Αναγνωστικό Απολογητικής, Συνομιλία για την Πίστη, Μικρό Κανονάριο, Ακάθιστος στις Υπεραγίες Θεοτόκου, Κανόν στον Άγγελο Φύλεκα και Κανόν Μετανοίας. Μόλις επέστρεψα στα μπάνια αμέσως, κοίταξα τα βιβλία που αγόρασα και διάβασα ως το τέλος το ίδιο εκείνο βράδυ το Ευχολόγιο και το Μικρό Κανονάριο. Την άλλη μέρα, μεγάλη γιορτή του Αγίου Πέτρου, πήγα για την πρώτη μου προσευχή στο μοναστήρι της Ζήτσα. Εγκάρδια παρακολούθησα όλες τις ιερές πράξεις της Αγίας Λειτουργίας. Η δεξαρμοδία των μοναστριών ξύπνησε σε μένα τη θύμηση της γλυκιάς συμνοδίας των αγγέλων στους ουρανίους νεούς. Η καρδιά μου γέμισε από την πιο γλυκιά πνευματική χαρά. Ευχαρίστησα τον Κύριο που εισήγαγε αλλαγές στην αμαρτωλή ζωή μου. Ευχαρίστησα τον Ελεήμονα που ελέησε και εμένα τον αμαρτωλό. Ευχαριστούσα και μέσα περνούσε μπροστά στα μάτια μου η κουρασμένη μου, περασμένη ζωή μου. Θολή, αμαρτωλή και τρομερά άδεια. Πουθενά δεν υπήρχε φως, πουθενά στιγμή παρηγοριάς. Η θύμιση αυτής της ζωής μου προκαλούσε βαθιά λύπη. Δεν κρατήθηκα. Όταν στην εκκλησία αντίχησε ορταστικά και μεγαλόπρεπα το «Ήτα Χερουβίμ», που αναγγέλει τις πιο μεγάλες στιγμές της Θείας Λειτουργίας, μέσα μου σαν κάτι να χτυπά, σαν κάτι να ξεκολλά από τα στήθη μου. Έσφιξα την καρδιά μου, αλλά τα μάτια μου το τελευταίο φράγμα δεν κράτησαν. Κύλησαν ορμητικά δάκρυα και αισθάνθηκα σαν να πλένει ο άγγελος στην ακάθαρτη ψυχή μου. Τρέχουν δάκρυα στις ανοιχτές μου πληγές και η καρδιά ψάλλει «Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι». Από την εκκλησία βγήκα ησυχασμένος, ανάλαφρος και πνευματικά ικανοποιημένος. Επετεύχθηκε μέσα μου η πνευματική ισορροπία. Η υπόλοιπη διαμονή μου στα μπάνια κατευθυνόταν προς την πνευματική μου μεταμόρφωση. Παράτησα στο δρόμο να περιμένουν μάταια την επιστροφή μου τις συνήθειες μου. Για περιπάτους, τη μουσική των κέντρων, διασκεδάσεις και τις άλλες κακές αδυναμίες. Πέρασα στο χρόνο που απομένει από τις διακοπές μου με προσευχή, διάβασμα βιβλίων και σκέψεις για όλα τα γεγονότα που έζησα. Όταν επέστρεψα στο σπίτι, σταμάτησα να ρίχνω το φλιτζάνι, να διηγούμε αναξιοπρεπή αστεία και να κάνω άσκοπες συζητήσεις. Με τους ανθρώπους ήμουν πολύ χαρούμενος και γελαστός, αλλά προτιμούσα τη μοναξιά. Περισσότερο από κάθε παρέα, μπροστά στα μάτια μου ήταν συνέχεια η εικόνα αυτού που έζησα.
Από το μυαλό μου δεν έβγαιναν τα λόγια του Αγίου Αποστόλου Πέτρου ότι πρέπει να χρησιμοποιήσω την υπόλοιπη ζωή μου για τη σωτηρία μου. Πρόσεχα να μην διηγηθώ τίποτε για αυτό που έζησα προτού περάσουν οι 3 μήνες. Ξυπνούσα, διάβαζα προσευχές και έκλαιγα. Στην Ισία είμαι σκληρός. Την παραμονή κάθε Τετάρτης και Παρασκευής έλεγα στη σύζυγό μου να μου ετοιμάσει νηστίσιμο φαγητό για την άλλη μέρα και ότι η ίδια και ο γιος μας μπορούν να φάνε ό,τι θέλουν. Ήταν παράξενο που η σύζυγός μου δεν με ρωτούσε ούτε μια φορά γιατί νηστεύω όλο τον καιρό εφόσον επέστρεψα από τα μπάνια. Πρώτη φορά μου έθεσε αυτό το ερώτημα 2 μέρες πριν από την συμπλήρωση του τριμήνου της υποχρεωτικής σιωπής για το όραμα μου. Κατά τη διάρκεια του γεύματος η σύζυγος με ρωτά, τι συμβαίνει με σένα, πάνε 3 μήνες που έγινες άλλος άνθρωπος, δεν μπορώ να σε αναγνωρίσω, είμαστε 18 χρόνια παντρεμένοι και όλο αυτό το διάστημα δεν ήστεψες ούτε μια μέρα. Και να μην κάνω λόγο για την Τετάρτη και Παρασκευή της κάθε εβδομάδος, δεν βλέπω πλέον το φλιτζάνι. Πάνε πλέον εκείνα τα αστεία σου, σταμάτησες να μαζεύεις γυναίκες από τη γειτονιά και να τους διηγείσαι διασκεδαστικά πράγματα. Τι είναι αυτό που δεν μου επέτρεψε να σε ρωτήσω, αλλά σου ετοιμάζω συνέχεια ιδιαίτερα φαγητά. Να το, η αδύναμη δεν επέτρεψε στη σύζυγό μου να με ρωτήσει, ωστότε επέρασαν αυτοί οι 3 μήνες. Της απάντησα να κάνει υπομονή μέχρι μεθαύριο και ότι θα της τα πω όλα. Μετά από 2 μέρες μαζεύτηκαν η σύζυγός μου, η αδερφή της, ο γιος για να ακούσω τη διήγησή μου. Τους τα διηγήθηκα όλα με τη σειρά. Σταυροκοπήθηκαν και θαύμασαν. Τα πίστεψαν όλα. Χωρίς να τους ρωτήσω για τη γνώμη τους, τους είπα, από σήμερα θα σταματήσετε να υβρίζετε. Σας συμβουλεύω να προσεύχεστε στο Θεό και να πηγαίνετε στην εκκλησία. Σας ανακοινώνω ότι από σήμερα θα ετοιμάζουμε τακτικά την οικογενειακή μας γιορτή της Αγίας Παρασκευής. Παιδιά, ακούστε να σας πω ποιος είναι αυτός συμβουλεύω, που έκλεισε αυτό το εκκλησάκι. Επίσης και σας παρακαλώ να νηστεύετε και να κοινωνείτε και μένα να μην με παρεξηγείτε που θα νηστεύω Τετάρτη και Παρασκευή και όλες τις άλλες νηστείες, ούτε να με ενοχλείτε όταν προσεύχομαι στο Θεό στο σπίτι. Η σύζυγός μου και ο γιος μου υποσχέθηκαν ότι θα σταματήσουν να υβρίζουν, ότι θα πιστεύουν στο Θεό, ότι θα κάνουν το σταυρό τους πριν από... πριν και μετά το φαγητό, πριν τον ύπνο και ότι θα εορτάσουν οικογενειακή γιορτή. Δεν δέχτηκαν να νηστεύουν όλες τις νηστείες, να πηγαίνουν στις εκκλησίες και να προσεύχονται το πρωί και το βράδυ. Η σύζυγος είπε ότι θα κοινωνεί μια φορά το χρόνο, ότι θα αναλάβει η ίδια και ο γιος την υποχρέωση να νηστεύουν τη Μεγάλη Παρασκευή του Σταυρού και την αποτομή της κεφαλής του Ιωάννου του Βαπτιστού. Δεν προσπάθησα να τους ξαναγκάσω σε μεγαλύτερη αυστηρότητα, γιατί η σωτηρία της ψυχής τους, αν εκείνοι δεν το επιθυμούν με τη θέλησή τους. Μετά από μερικές μέρες ταξίδεψα στο μοναστήρι Ζήτσα για να εξομολογηθώ και να κοινωνήσω. Προτού κινήσω σκέφτηκα αρκετά σε ποια εκκλησία να πάω. Βάρινε η γνώμη ότι καλύτερο είναι να πάω εκεί όπου μου συνέβη το γεγονός. Όταν έφτασα στο μοναστήρι παρακάλεσα μια καλόγρια να με αναγγείλει στον επίσκοπο Βασίλειο, γιατί επιθυμώ να εξομολογηθώ και να κοινωνήσω και αισθάνομαι την ανάγκη να το πράξω μπροστά του. Της είπαμε συντομία τι έζησα και ότι γι' αυτό παρακαλώ τον επίσκοπο να με δεχθεί. Μετά από σύντομη αναμονή πήρα την άδεια να μπω στο γραφείο του επισκόπου. Όταν μπήκα με περίμενε όρθιος, προσκύνησα και είπα «Ο Θεός βοηθεί» και εκείνος απάντησε «Ο Θεός σε βοήθησε παιδί μου». Κατόπιν ασπάστηκα το σταυρό και φίλησα το χέρι του και είπα «Σεβασμιότατε ευλογείτε». Ο Θεός σε ευλόγησε παιδί μου», απαντά ο επίσκοπος. Αντελήφθηκε ότι ήμουν ανήσυχος και με ήρεμη φωνή μου πρόσφερα να καθίσω. Με ρώτησε από πού κατάγομαι, του απάντησα ότι γεννήθηκα στην Ζακούτα και ότι από πολύ νωρίς ζω στο Κραγκούγεβιτς. Αυτή μου την απάντηση χαμογέλασε ευγενικά και μου είπε «Γεννήθηκε στην επαρχία μου». Στη συνέχεια της συζήτησης ο επίσκοπος ενδιαφέρθηκε αν έχω οικογένεια που εργάζομαι και στο τέλος αυτής της γνωριμίας μου με παρακάλεσε να τον διηγηθώ υπομονετικά και χωρίς συγκίνηση τα πάντα για αυτά που έζησα. Διηγήθηκα από την αρχή έως το τέλος πώς συνέβη. Ενώ μιλούσα με κοιτούσε προσεκτικά και άκουγε. Από καιρούς καιρών έκανε το σταυρό του, θαύμαζε και ευχαριστούσε το Θεό για το έλεος του και το δόρημα του λέγοντας «Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε μεγάλη δύναμή σου και το κράτος και το ελαιό σου». Όταν τα άκουσε όλα, μου είπε ότι η ψυχή μου σύμφωνα με όλα ήταν έξω από το σώμα.
ότι είχα προσωρινά πεθάνει ενώ συνέβαιναν όλα αυτά. Και τώρα να σε ρωτήσω αν είσαι πνευματικά προετοιμασμένος για εξομολόγηση, μου είπε ο επίσκοπος. Αφού το απάντησα καταφατικά, μου είπε να ασπασώ το σταυρό για την εικόνα και να γονατίσω. Κατόπιν ο επίσκοπος παίρνει το πετραχύλι, μου καλύπτει το κεφάλι και λέγει: Ντούσαν Ιε, τώρα εξομολογήσου όλες τις αμαρτίες. Μην κρύψεις τίποτα. Εγώ θα σε ακούσω, θα σου διαβάζω την ευχή της συγχώρησης και θα δεχθείς την Αγία Κοινωνία, το σώμα και το αίμα του Χριστού και ο Κύριος θα σε συγχωρήσει. Τα λόγια αυτά με ενεθάρρυναν και εξέθεσα λεπτομεριακά όλες μου τις αμαρτίες. Όταν δέχθηκα την Αγία Μετάληψη, αισθάνθηκα απερίγραπτη ιδίτητα και ξαλάφρωμα. Η κατάσταση που ζει κανείς μετά από την πραγματική ειλικρινή εξομολόγηση είναι αδύνατο να περιγραφεί. Η χαρά, η ευτυχία, η ικανοποίηση και το ξαλάφρωμα καταλαμβάνουν και γλυκαίνουν την ψυχή. Ο άνθρωπος αισθάνεται σαν να γεννήθηκε εκ νέου. Όταν εμπιστεύθηκα στον επίσκοπο πώς αισθάνομαι, μου είπε: Ντούσανιέ μου, αυτό είναι σημάδι ότι ο Θεός σου συγχώρησε όλες τις αμαρτίες και από σήμερα μην αμαρτήσεις πλέον. Ό,τι είδες και άκουσες είναι μεγάλο και πιστεύω ότι από τώρα τίποτε πλέον δεν θα τραβήξει το νου σου να αμαρτήσεις και είσαι καλότυχος. Το τέλος δέχθηκα από τον επίσκοπο πολλές διδακτικές συμβουλές. Μου είπε: Πανευτυχής είμαι που το έλεος του Θεού με επέστρεψε εις τον δρόμο της πίστεως. Παρακαλώ το Θεό και προσεύχομαι να γίνει το ίδιο σε όποιον έχει ανάγκη. Η χάρη σε εσάς και η ειρήνη από τον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν. Αμήν.